Μου έγραψε κάποιος γνωστός μου πως κάνουμε πολύ φασαρία για λίγους ηλικιωμένους και ανίκανους από τα χρόνια νοσήματα συμπολίτες μας. Η απάντηση είναι πως τιμούμε όλους, σεβόμαστε όλους, προστατεύουμε όλους, αλλά κατ' εξοχήν αυτούς, πολλοί από τους οποίους είναι μανάδες και πατεράδες μας, είναι γιαγιάδες και παππούδες. Δεν μπορούμε να υπάρχουμε, ούτε να έχουμε ταυτότητα χωρίς αυτούς. Την τελευταία λέξη δεν θα την έχει ο θάνατος. Πρέπει κάθε γλώσσα να μιλεί την καλοσύνη της ημέρας. Ας γίνει αυτός ο αγώνας όλων μας. Με αυτό το μήνυμα θέλαμε να ξεκινήσουμε σήμερα, γιατί για πολλούς από εσάς ήταν το πιο συγκινητικό θέμα που είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο όσον αφορά την εξάπλωση του κορονοϊού. Φυσικά να πούμε, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μια διαφορετική Δευτέρα, μια τελείως διαφορετική Δευτέρα από αυτή που έχουμε συνηθίσει και σίγουρα όσον αφορά την σύγχρονη ιστορία. Μια Δευτέρα που πιστέψτε μου ότι από αύριο τα μέτρα όσον αφορά μετά και το διάγγελμα του Πρωθυπουργού Ελλάδος Κυριάκου Μητσοτάκη θα γίνουν ακόμα πιο αυστηρά και θα έρθει και η αυστηρότερη επιτήρηση όσον αφορά την απαγόρευση της κυκλοφορίας και τον περιορισμό. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα το Ανατσάνελ βρέθηκε σε όλους τους δρόμους της πόλης, εκεί όπου είδαμε την ελληνική αστυνομία να ρωτά τον καθένα αλλά και τους οδηγούς τον λόγο για τον οποίο βρίσκεται έξω, να δείχνει την κατάλληλη, το κατάλληλο φυλάδιο, το κατάλληλο χαρτί που πρέπει πλέον να έχουμε μαζί μας, αλλά και την αστυνομική του ταυτότητα. Ωστόσο, αυτό που συγκίνησε το Πανελλήνιο και φυσικά πολλούς από εσάς μέσα και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ήταν τα συγκινητικά λόγια του κύριου Σωτήρη Τσιόρδα το Σάββατο 21 Μαρτίου. Σήμερα λοιπόν έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή, η οποία πιστέψτε μου ότι τις επόμενες ημέρες είναι συνεχόμενη η ροή των ειδήσεων για πάρα πολλά θέματα, για το τι γίνεται, πώς θα είναι η κατάσταση τις επόμενες ημέρες και κάθε μέρα μαζί θα προσπαθούμε μαζί και με όλους τους εξαιρετικούς φυσικά συναδέλφους του τηλεοπτικού μας σταθμού, την Άσπα Μπαλέτα, τον Απόστολο Τζεμιδάκη, την Γιώτα Χατζηθεοδόρου, τον Τάσο Παλαιστίδη, να λύνουμε τις απορίες σας και να μπορέσουμε να διευκολύνουμε την κατάσταση όσον αφορά τουλάχιστον την ενημέρωση. Τώρα, θα συνδεθούμε αμέσως, μόλις είμαστε και έτοιμοι φυσικά από την ροή μας και από τον σκηνοθέτη μας. Θα συνδεθούμε αμέσως τηλεφωνικά με τον κύριο Κωνσταντίνο Χουβαρδά, τον προϊστάμενο πολιτικής προστασίας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κύριε Χουβαρδά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να πούμε ότι είναι απολύτως κατανοητό ότι στην αρχή υπάρχει ένα λαλού με το τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες, πώς πρέπει να συμπεριφέρονται όσον αφορά και να τηρηθούν τα επόμενα μέτρα και η δική σας υπηρεσία βρίσκεται ακόμη σε συζητήσεις. Υπάρχει όμως πολύ καλή οργάνωση και από τα κεντρικά των Αθηνών και το είδαμε χθες και με τη συνέντευξη τύπου των υφυπουργών. Έναν πρώτο σχολιασμό, κύριε Χουβαρδά, εάν είμαστε έτοιμοι να τα εφαρμόσουμε όλα αυτά. Κοιτάξτε, νομίζω ότι μπήκαμε σε μια καινούργια μέρα εντελώς διαφορετική, πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα. Οπότε θα πρέπει όσο γίνεται πάλι το κεντρικό σύνθημα είναι μένουμε σπίτι και κάνουμε μόνο τις απαραίτητες δουλειές οι οποίες μας έχουν επιτρέψει, μας έχει επιτρέψει το κράτος ώστε να μην εξαπλωθεί ο ιός. Το κύριο σύνθημα παραμένει το μένουμε στο σπίτι όσο μπορούμε και κοιτάμε να κάνουμε όσο το δυνατόν λιγότερες εξόδους έξω. Από εκεί και πέρα υπάρχει και το SMS το οποίο μπορείτε να γράφετε την αιτιολογία 1, 2, 3, 4, 5, 6 δηλαδή τις συγκεκριμένες εργασίες που επιτρέπεται να βγει κάποιος έξω. Ναι. Στη συνέχεια αφήνουμε ένα κενό, γράφουμε το ονοματεπώνυμο και στη συνέχεια τη διεύθυνση κατοικίας μας και μας έρχεται απάτη. Ναι. Έχουν σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί το σύστημα να είναι φορτωμένο. Αν είναι φορτωμένο ξανακάνουμε την ίδια διαδικασία μέχρι να πάρουμε απάντηση από το σύστημα.
Το βράδυ, από όσο ξέρω και από ό,τι έχω μιλήσει με το Υπουργείο, θα δοθούν και καινούργιες οδηγίες. Ήδη έχουν μαζέψει πολλά ερωτήματα και τα οποία θα απαντήσουν κατά τις βραδινές ώρες. Όπως ερωτήματα, θέλουμε να πάμε το παιδί μας στο γιατρό, οι δύο γονείς, αν μπορούμε να πάμε με το παιδί μας στο γιατρό. Ή υπάρχουν σε ορισμένες υπηρεσίες θέματα όπου κάποιοι μετακινούνταν μέχρι σήμερα με ένα αυτοκίνητο 4 άτομα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, πλέον δεν μπορεί να γίνει. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία θα δοθούν απαντήσεις κατά τις απογευματινές ώρες, την ώρα που έχουμε συνηθίσει να ακούμε τον κύριο Τσόμπα και τον κύριο Χαρδαγιά. Για ακόμα μία φορά λοιπόν, κύριε Χουβαρδά, να πούμε ότι πλέον όποιος είναι να βρεθεί εκτός σπιτιού του, θα πρέπει ή να αποστέλει το συγκεκριμένο μήνυμα στον αριθμό που έχει δοθεί από το ΝΕΟΔΕ, αλλά φυσικά και από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Το 13033. Πολύ ωραία. Ή εκτυπώνουμε το συγκεκριμένο φύλλο, χαρτί, το οποίο αναγράφονται και θα τα διαβάσουμε τώρα σε κάρτες, γιατί είναι συνεχόμενα τα τηλέφωνα των τηλεθεατών. Γιατί πιστέψτε μας ότι σήμερα σε ένα ρεπορτάζ στην πόλη της Καβάλας αρκετοί δεν είχαν το χαρτί μαζί τους και έχουν μπερδευτεί για το τι θα κάνουν. Με τη βοήθεια λοιπόν του συναδέλφου, μετάβαση από και προς εργασία για τις εργάσιμες ώρες. Είναι ο πρώτος λόγος. Δεύτερον, μετάβαση σε φαρμακείο επίσκεψη στο γιατρό. Τρίτον, μετάβαση σε κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης. Τέταρτον, μετάβαση στην τράπεζα. Πέμπτον, κίνηση για παροχή βοήθεια σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Έκτον, μετάβαση σε τελετή υπό τους όρους που προβλέπεται ο νόμος. 7. Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με κατοικίδιο ατομικά ή ανά δύο άτομα. Και 8. Εφάπαξ, μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας. Πρώτα απ' όλα, κύριε Χουβαρδά, θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί το προηγούμενο διάστημα είδαμε αρκετά άτομα τα οποία βοηθούσαν οι συμπολίτες μας εθελοντικά, ακόμη και delivery, με τη μετακίνηση φαρμάκων και όλα αυτά. Για τους συγκεκριμένους ανθρώπους είναι η συγκεκριμένη τοποθέτηση όσον αφορά για τη βοήθεια ανθρώπων που έχουν ανάγκη? Νομίζω ότι για τη βοήθεια ανθρώπων που έχουν ανάγκη ότι υπάρχει πρόβλεψη. Mm-hmm. Όπως υπάρχει πρόβλεψη, έγινε σήμερα και ερώτηση για άτομα που είναι εθελοντές αιμοδότες, μπορούν να βάλουν την επιλογή κίνηση για παροχή βοήθεια σε ανθρώπους που βρίσκονται σε ανάγκη. Άρα αυτά εδώ λύνονται λίγο πολύ με την τέταρτη επιλογή. Ναι. Μάλιστα. Έχουμε ερωτήσεις και από τηλεθεατές, οι οποίοι τονίζουν ότι θέλουν να πάνε να πάρουν το παιδί τους στο εσωτερικό της χώρας, μάλλον φοιτητή. Θα πάνε 2, θα γυρίσουν 3. Τι γίνεται και με το θέμα ότι πρέπει πλέον μέσα στο αυτοκίνητο να είναι 2 άτομα, πότε πρέπει ένας γονιός? Αυτό το ρώτησα στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Η απάντηση είναι ότι ούτε μπορείς να πας να πάρεις το παιδί σου. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί το ΚΤΕΛ. Αυτή ήταν η απάντηση. Μάλιστα. Ναι. Άρα με το ΚΤΕΛ. Ναι. Ναι. Αυτή ήταν η απάντηση. Ταυτόχρονα, να τονίσουμε ότι 2 άτομα μόνο σε κάθε γιο ταχύ, κύριε προϊστάμενε, το ξεκαθαρίζουμε, γιατί τα πρόσθετα θα είναι αυστηρά. Πιθανόν το βράδυ να υπάρξει κάποια διευκρίνηση και πιθανόν να επιτραπεί, αν είναι μέλη της ίδιας οικογένειας, δηλαδή τα παιδιά, το παιδί να μπορεί να είναι μαζί με τους 2 ενήλικες γονείς. Πιθανό να υπάρχει το βράδυ τέτοιου είδους διευκρίνηση. Ναι. Δεν σας ακούω. Ωραία. Κύριε Χουβαρδά, υπάρχει ένα χάος με τα τηλεφωνήματα. Να σας πω ότι υπάρχουν απορίες ακόμη και το ότι λένε μερικοί ότι θα φύγουν από το σπίτι τους το πρωί να πάνε στη δουλειά. Αυτοί οι άνθρωποι μέχρι να γυρίσουν σχολάνε, όπως έχουν το άλλο το χαρτί, το οποίο πρέπει να το δώσουν οι επιχειρήσεις, το τονίζουμε. Η κάθε επιχείρηση σήμερα πρέπει μέχρι το πέρας της εργασίας του κάθε εργαζομένου να έχει ετοιμάσει το κατάλληλο χαρτί που θα το φέρει για τις επόμενες 2 εβδομάδες πάνω του εργαζόμενος, έτσι? Ναι, ναι. Ωραία. Ρωτούν τώρα τηλεθεατές. Θέλουμε μετά από το πέρας εργασίας μας να πάμε είτε στο φαρμακείο είτε στο σούπερ μάρκετ. Σε αυτή την κατάσταση να φανταστώ ότι πρέπει να έχουν και το άλλο το χαρτί μαζί τους,
Το ότι θα πάνε στο φαρμακείο ή στο σούπερ μάρκετ ή ναι, μόλις σχολάσουν να στείλουν το κατάλληλο μήνυμα στον αριθμό. Ναι, έτσι ακριβώς. Αλλά εγώ θα πρότεινα και για οικολογικούς λόγους, αλλά να χρησιμοποιούν την χρήση του SMS. Όσοι έχουν δηλαδή τη δεκτιότητα του να στείλουν ένα SMS, το οποίο είναι και δωρεάν, ας χρησιμοποιούν αυτή την λύση. Mm-hmm. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, σας τι άλλα ερωτήματα σας έχουν μεταβάσει γενικότερα τα παραρτήματα της πολιτικής προστασίας, αν όλη την περιφέρεια. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα τα οποία πιθανόν να λυθούν κατά τις απογευματινές ώρες στις ανακοινώσεις. Δεν έχουμε σε όλα τα ερωτήματα απαντήσεις. Ας περιμένουμε λίγο, θα βγουν και διευκρινιστικά που πιστεύω να καλύψουν το περισσότερο μέρος του πληθυσμού. Και πολλά επαγγέλματα περιμένουν διευκρινήσεις, γιατί και σήμερα σε ρεπορτάζ θα γίνουμε και με τα ταξί, κύριε Χουβαρδά. Γιατί σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ενημέρωση προς την Ομοσπονδία είναι ότι μπορούν μέχρι 3 άτομα να είναι μέσα. Αλλά το θέμα είναι ότι τελικά πώς, τι και τι θα γίνει, περιμένουν και οι άνθρωποι και οι επαγγελματίες αυτοί οι διευκρινήσεις μάλλον. Ναι, δεν το γνωρίζω το συγκεκριμένο θέμα που θέτετε. Mm-hmm. Θα δούμε και τις διευκρινήσεις που θα υπάρξουν το βράδυ. Θέλω τέλος, γιατί γνωρίζουμε ότι η υπηρεσία σας είναι μια υπηρεσία ζωτικής σημασίας για τη χώρα και έχει τονιστεί πολλές φορές και μετά από τις πυρκαγιές στο ΜΑΤΙ ότι πρέπει να στελεχωθεί, πρέπει να υπάρξει καλύτερη κατεύθυνση και καλύτερη πορεία όσον αφορά τη στελέχωση. Κύριε Χουβαρδά, είναι και το μικρόφωνο μου, συγχωρούμε στη συναδελφή. Υπάρχει περίπτωση να γίνουν νέες προσλήψεις και μέσα σε αυτήν όλη την υγειονομική κρίση στο τμήμα, σε διάφορα τμήματα της περιφέρειας, υπάρχει κάποια τέτοια πληροφορία? Κοιτάξτε, δεν το γνωρίζω αυτό εδώ. Απλώς να σας πω που πολλοί τηλεθεατές, αλλά και το κοινό, πολλές φορές μπερδεύει. Πολιτική προστασία, όταν λέμε πολιτική προστασία, είναι σε 3 επίπεδα. Στο κρατικό, στο περιφερειακό και στο τοπικό. Δηλαδή, το κρατικό είναι η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το περιφερειακό είναι η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και είναι και η Πολιτική Προστασία των Δήμων. Προς το παρόν, η διαχείριση του όλου θέματος του κορονοϊού γίνεται κυρίως από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν κανόνες εμπλοκής σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο. Και ό,τι μέτρα παίρνουμε, τα παίρνουμε με βάση τις οδηγίες που παίρνουμε από τον Περιφερειάρχη και φυσικά σε τοπικό επίπεδο από τους δημάρχους για την προστασία της υγείας των πολιτών. Θα δούμε κατά την κλιμάκωση και τους ρόλους που θα δοθεί και στις διευθύνσεις υγείας αλλά και στις διευθύνσεις πολιτικής προστασίας των περιφερειών και των Δήμων. Προς το παρόν λειτουργεί το κεντρικό επίπεδο, λειτουργεί δηλαδή η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και ο ΕΟΔΗ, όπου δίνει κατευθύνσεις και κανόνες σε όλους εμάς. Εμείς λειτουργούμε κάτω από αυτό το πλαίσιο. Ωραία, οπότε αναμένουμε νέα μέτρα και νέες διευκρινήσεις το απόγευμα στις 6, κύριε Χουβαρδά. Σας ευχαριστώ θερμά για τις πρώτες διευκρινήσεις. Καταλαβαίνουμε απόλυτος ότι και εσείς αυτή τη στιγμή προσπαθείτε και μάθετε γενικότερα για την κατάσταση, αλλά και φυσικά για να ενημερώσετε τους πολίτες. Να είστε καλά και καλή δύναμη σας ευχόμαστε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εμείς τώρα θα συνεχίσουμε, κύριες και κύριοι, με συγχωρείτε, να συντονίσουμε λίγο και τη ροή μας με τον κύριο Ηλία Προύφα. Θα έχουμε την τηλεφωνική σύνδεση σε λίγα λεπτά όσον αφορά και με το θέμα των αδειών, γιατί ήταν αρκετές οι μητέρες που τηλεφώνησαν σήμερα στο τηλεοπτικό σταθμό του Ένα Channel για να ενημερωθούν σχετικά με το τι θα γίνει και με τις άδειες των παιδιών που βρίσκονται ήδη στον ελληνικό στρατό. Να πούμε ότι υπήρξε λοιπόν χθες γύρω στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων της κρατικής τηλεόρασης η πληροφορία ότι με απόφαση ΓΕΘΑ θα έχουμε την αναστολή των αδειών όσον αφορά και τις ορκωμοσίες. 15 μέρες θα έπαιρναν τα παιδιά, να πούμε. Ωστόσο, με απόφαση ΓΕΘΑ, για να μην υπάρξει ζήτημα με τους νεοσύλληκτους, έχουμε την αναβολή, θα είναι κανονικά
Έχουμε τον κύριο Προύφα. Πάμε αμέσως να καλησπερίσουμε τον κύριο Ηλία Προύφα, δημοσιογράφο του Κράνος.gr, για το έγκυρο ρεπορτάζ. Κύριε Προύφα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σε βόμβα έσκασε, αν και να πούμε ότι το περιμέναμε, αρκετοί ήμασταν εμείς που το περιμέναμε, γιατί βλέπαμε ότι η κατάσταση εξελίσσεται με πολύ γοργούς ρυθμούς και ίσως υπάρξουν και έκτακτα μέτρα. Και για το θέμα του στρατού, έχουμε και πλάνα να ειδοποιήσουμε τον συνάδελφο στο σημερινό φάκελο. Κύριε Προύφα, τι γίνεται με το ρεπορτάζ? Ναι, προφανώς αναφέρεστε στην άδεια ορκομοσίας των νεοσυλλέκτων οπλιτών, η οποία ήταν να ισχύσει από αύριο, αύριο είναι η ορκομοσία, για τους στρατιώτες της τελευταίας ΕΣΟ. Να πούμε ότι έχουμε αναστολή της άδειας ορκομοσίας των 15 ημερών. Mm-hmm. Αρχικά είχε προβλεφθεί μια άδεια 15 ημέρες για τους νεοσύλλεκτους οπλίτες πριν πάνε στις μονάδες τους. Κάτι τέτοιο λόγω των εκτάκτων καταστάσεων αναστέλλεται. Δεν ακυρώνεται, απλά αναστέλλεται. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι οι νεοσύλλεκτοι οπλίτες θα απολυθούν 15 μέρες νωρίτερα από την ημερομηνία την καθοριστήσα. Mm-hmm. Ανάλογα με τη θητεία του καθενός, γιατί άλλοι υπηρετούν 9 μήνες, άλλοι είναι προστάτες λιγότερο. Θα απολυθούν λοιπόν 15 μέρες νωρίτερα. Ήταν μια απόφαση αναμενόμενη. Ναι. Λόγω των περιοριστικών μέτρων. Χθες είχαμε την ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας του ΓΕΘΑ, το οποίο ανακοίνωνε την αναστολή της άδειας, και σήμερα την επιβεβαίωση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα, στην πρωινή ζώνη, στον Γιώργο Παπαδάκη, στον συνάδελφο του Γιώργο τον Παπαδάκη, και είπε ότι λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης, και μέσα σε αυτά τα μέτρα είναι και η αναστολή της άδειας ορκομοσίας των νεοσυλλέκτων οπλιτών. Κύριε Προύφα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί είχε δημιουργηθεί πολύ μεγάλος ντόρος σχετικά και αυτή η απόφαση θα μπορέσει να κρατήσει τα πράγματα και με ασφάλεια. Γιατί το ρωτώ αυτό? Τι γίνεται καταρχήν με τους μόνιμους πηγαίνουν έρχονται στα στρατόπεδα? Τι γίνεται με άλλα άτομα που πρέπει λογικά να ασχολούνται και με τις προμήθειες του ελληνικού στρατού? Γιατί πολλές μητέρες έχουν εκφράσει την ανησυχία τους στον τηλεοπτικό μας σταθμό ότι ίσως θα έπρεπε απλά να μην μπει συγκεκριμένη σειρά, αφού βλέπανε ότι θα έχουμε μάλλον θέμα με τον ιό. Και δεύτερον, αν μπορούν τώρα να διώξουν τους νεοσύλλεκτους από τα στρατόπεδα και ίσως τις επόμενες 2-3 εβδομάδες, όταν θα έχουμε και την εκτίμηση με το τι τελικά γίνεται στη χώρα μας και αν θα έχουμε κορύφωση των κρουσμάτων ή όχι, και με βάση τον κύριο Τσιόρδα τι θα εκτιμήσεις θα έχει, να μπουν ξανά μέσα τα παιδιά. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν που θα ισχύσει, επειδή πολλοί γονείς παρακολουθούν την εκπομπή σας και περιμένουν να ενημερωθούν, αυτό λοιπόν που θα ισχύσει είναι ότι οι στρατιώτες που παρουσιάστηκαν στην τελευταία ΕΣΟ δεν θα πάρουν άδεια, διότι θα πρέπει να μείνουν στα στρατόπεδα προκειμένου να μην κινδυνεύσουν να μεταφέρουν τον ιό, ερχόμενοι από τη 15η μέρη άδεια, ενδεχομένως επιστρέφοντας στα στρατόπεδα. Άρα λοιπόν αναστέλλεται η άδεια ορκομοσίας, είναι η οριστική απόφαση. Δεν ξέρω αν μέχρι αύριο θα αλλάξει κάτι άλλο. Προσωπικά, αν με ρωτάτε, θα σας πω ότι μετά την επίσημη ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και την τοποθέτηση του ιδίου του Υπουργού του κ. Παναγιωτόπουλου, κάτι τέτοιο δεν περιμένουμε να συμβεί. Κρίνεται επιβεβλημένο και οι αρμόδιοι, οι διευθύνσεις υγειονομικού που προφανώς συνεδρίασαν και αποφάνθησαν για αυτό το θέμα και εισηγήθηκαν στον Υπουργό και στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, είναι ότι καλύτερα οι οπλίτες να μείνουν μέσα στα στρατόπεδα και να μην πάρουν τώρα την άδεια και επιστρέψουν μετά από 15 ημέρες. Μάλιστα. Σύμφωνα με πληροφορίες, από αύριο έχουμε και ορκομοσίες, όπως είπατε. Ωστόσο, μάλλον τα παιδιά δεν θα μεταφερθούν ούτε καν στις μονάδες. Θα μείνουν στο κέντρο, στο κέντρο στο οποίο έχουν παρουσιαστεί. Αυτές είναι τα τελευταίες πληροφορίες, κύριε Προύφα. Αυτό, γι' αυτό δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση. Είναι μια πληροφόρηση, η οποία την έχουμε κι εμείς.
Αλλά είναι ανεπιβεβαίωτη η πληροφόρηση, δεν είναι κάτι το επίσημο, γι' αυτό και δεν σας το μετέφερα, διότι καταλαβαίνετε οι ώρες είναι πολύ δύσκολες και μπορεί να προκληθεί οποιαδήποτε αναστάτωση. Δεν έχουμε κάτι νεότερο όσον αφορά την θητεία. Μένουμε και καλό θα είναι να μείνουμε μόνο στο ότι οι οπλίτες δεν θα λάβουν τη 15ήμερη άδεια. Τώρα, όσον αφορά τις μεταθέσεις, γιατί υπάρχουν, δεν ξέρω κατά πόσο εφικτό είναι να μείνουν όλοι στα στρατόπεδα, στα κέντρα ή στα ΣΥΠΟ και να κάνουν εκεί την θητεία τους για ένα διάστημα, διότι υπάρχουν κρίσιμες ειδικότητες. Υπάρχουν άτομα, παράδειγμα, που θα πρέπει να μεταβούν στην προεδρική φρουρά. Αυτοί τι θα γίνει, δεν θα μεταβούν στην προεδρική φρουρά. Ναι. Άλλα στελέχη απολύονται. Υπάρχουν άτομα τα οποία λαμβάνουν κάποιες ειδικότητες όπως έρευνας πληροφορικής που θα πρέπει να πάνε σε συγκεκριμένες θέσεις. Δεν θα μεταβούν στους σχηματισμούς, στις μονάδες ή ενδεχομένως στα επιτελεία που θα πρέπει να καλύψουν κάποια κρίσιμα κενά. Υπάρχουν πολλοί, μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν πολλοί νεοσύλλεκτοι οπλίτες οι οποίοι έχουν την ειδικότητα του νοσηλευτή, του φαρμακοποιού, του γιατρού, παραϊατρικές ειδικότητες. Αυτοί καταλαβαίνετε ότι λόγω και της κατάστασης θα πρέπει να πάνε στα Κύχνε, θα πρέπει να πάνε στα στρατιωτικά νοσοκομεία, θα πρέπει να πάνε να καλύψουν κρίσιμα κενά και όχι μόνο, να συμπληρώσουν θέσεις σε ειδικότητες, σε κρίσιμες ειδικότητες. Παράδειγμα, ένας νεοσύλλεκτος οπλίτης, ο οποίος έχει την ειδικότητα του βοηθού ακτινολόγου, δηλαδή του χειριστή ενός ακτινολογικού μηχανήματος. Δεν θα πρέπει να πάει σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο. Ο βοηθός μικροβιολόγου δεν θα πρέπει να πάει. Άρα λοιπόν το να παραμείνουν στις μονάδες τους, άντε και αυτό να γίνει για ένα διάστημα, ίσως μια καραντίνα 15 ημερών. Από εκεί και πέρα δεν μπορούν να σαΐ να μένουν στα ΣΥΠΟ ή στα κέντρα. Ναι. Απόλυτο δίκιο. Να μιλήσουμε λίγο όσον αφορά και το θέμα με τα εισιτήρια, γιατί αρκετά παιδιά είχαν κλείσει ήδη εισιτήρια, οι γονείς τους είχαν κλείσει εισιτήρια για την άδεια. Να πούμε ότι αυτά τα λεφτά ή θα επιστραφούν ή θα κανονιστεί να δοθεί παράταση στην ημερομηνία, κύριε Προύφα. Και σε αυτό δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση. Το τι θα γίνει με τα εισιτήρια των οπλιτών, φαντάζομαι θα μεριμνήσει το Υπουργείο, θα μεριμνήσει γενικότερα η πολιτεία για αυτές τις περιπτώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν το ξέρω, γιατί δεν υπάρχει κάποια πληροφόρηση, mm-hmm. καμία ενημέρωση σε αυτό. Καταλαβαίνετε ότι οι εξελίξεις είναι τόσο ραγδαίες και τα μέτρα που λαμβάνονται, καταρχήν θα πρέπει να ξέρουμε όλοι μας και να συνειδητοποιήσουμε ως πολίτες ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για το καλό το δικό μας και όχι μόνο, το καλό όλης της κοινωνίας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνουν και κάποιες υποχωρήσεις, κάποιες θυσίες. Δεν εννοώ το να χάσει κάποιος τα χρήματά του. Σε αυτό θα βρεθεί φαντάζομαι κάποια λύση. Και η κυβέρνηση δεν είναι αρνητική. Δεν πιστεύω ότι είναι αρνητική σε αυτό. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν και περιπτώσεις γιατί να μην φύγουν τα παιδιά ή να πάνε στο σπίτι τους τα παιδιά. Ναι, κανείς δεν θέλει να κρατήσει τους νεοσύλλεκτους στα στρατόπεδα, αλλά καταλαβαίνετε, ίσα-ίσα τους δίναν και περισσότερη άδεια. Καταλαβαίνετε όμως ότι η κατάσταση έτσι όπως έχει διαμορφωθεί επιβάλλει όλοι μας να σφίξουμε το ζωνάρι. Ναι, και να πούμε υπομονή στις μητέρες, γιατί έχουμε πάνω από 50 τηλέφωνα με 60 που είναι μητέρες, κύριε Προύφα. Το καταλαβαίνω, σας καταλαβαίνω, γιατί έχετε και ΣΥΠΟ εκεί στην περιοχή και του Εύρου. Υπάρχουν νεοσύλλεκτοι που είναι και από μακριά και έχουν παρουσιαστεί στον Εύρο. Ανησυχούν οι γονείς, υπάρχουν νεοσύλλεκτοι οι οποίοι ξέρω περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, όπου ο πλήτης έχει παρουσιαστεί στον Εύρο. Είναι μονογονεϊκή οικογένεια, είναι προστάτης οικογενείας και η μητέρα ζει μόνη στην Αθήνα. Τι θα γίνει και με αυτές τις περιπτώσεις, υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο το ρεπορτάζ που καλύπτεται και πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Οπότε από αύριο θα αναμένουμε ίσως νεότερα, κύριε Ηλία Προύφα. Αύριο θα αναμένουμε περισσότερες πληροφορίες, φαντάζομαι και μέσα στην ημέρα.
Γιατί καταλαβαίνετε, όλα αυτά αλλάζουν. Αλλάζουν από ώρα σε ώρα. Έτσι. Ώρα με την ώρα. Ώρα σε ώρα. Ώρα με την ώρα. Δεν μπορεί κανείς να πει. Γι' αυτό και μας έρχονται ως στρατιωτικούς συντάκτες πολλές πληροφορίες. Αν καθίσουμε και μεταφέρουμε το τι ακριβώς μαθαίνουμε ή το τι ακριβώς κυκλοφορεί το κάθε λεπτό, θα βάλουμε τον κόσμο στη διαδικασία της αγωνίας χωρίς λόγο. Γιατί δεν είναι κάτι το επίσημο και δεν έχουν κατασταλάξει. Ναι. Οι αρχές δεν έχουν κατασταλάξει. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μένουμε σε επικοινωνία φυσικά πάνω απ' όλα για την ενημέρωση των τηλεθεατών και των πολιτών της περιφέρειας. Ό,τι χρειαστείτε στη διάθεσή σας. Πάντως, κλείνοντας με αυτό, όσον αφορά λοιπόν τους νεοσύλλεκτους οπλίτες, ναι, και από το ΓΕΘΑ υπάρχει επίσημη ανακοίνωση και από και οι δηλώσεις του ιδίου του Υπουργού του κ. Παναγιωτόπουλου ότι αναστέλλεται η άδεια ορκομοσίας. Επίσης, επειδή υπήρξε και μία είδηση για το αν θα ανασταλούν οι άδειες οι εορταστικές του Πάσχα για τα μόνιμα στελέχη, υπήρχε είδηση ότι με ένα σήμα του ΓΕΘΑ ότι αναστέλλονται οι άδειες. Ο Υπουργός είπε ότι εξετάζεται και αυτό το ενδεχόμενο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Προύφα. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Καλή συνέχεια. Καλό σας ρεπορτάζ. Κρίσιμη κατάσταση. Μπορείτε καθημερινά στο 2510-23-1033 να τηλεφωνείτε στον τηλεοπτικό σταθμό. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία, αλλά πάνω απ' όλα για την εμπιστοσύνη και την εγκυρότητα που έχετε πιστέψει πλέον στην δημοσιογραφική ομάδα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα νεότερα, γιατί χθες υπήρχε φημολογία ότι υπήρξε κάποιο πιθανό περιστατικό κορονοϊού από πρόσφυγα που φιλοξενείται στο στρατόπεδο Σιμακοπούλου. Η νεότερη ενημέρωση και εγκυρία πριν από λίγα λεπτά ήρθε, κυρίες και κύριοι, και είναι αρνητικό. Όλα αυτά όμως, αλλά και το ζήτημα του μεταναστευτικού, αλλά και όλα τα θέματα που αφορούν τον κορονοϊό και τα σχολεία, τι πρέπει να γίνει, πότε θα μπουν οι μαθητές. Μια πάρα πολύ μεγάλη δουλειά από την ομάδα μας. Μείνετε συντονισμένοι. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, πολλά περισσότερα. Λοιπόν, επιστρέψαμε και καλησπερίζουμε αμέσως τώρα τηλεφωνικά τον κύριο Χρήστο Παπαδόπουλο, νομίατρο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Καθώς, κύριε Παπαδόπουλε, είχαμε τα αποτελέσματα από το δείγμα του ενός πρόσφυγα, ο οποίος φιλοξενεί το στρατόπεδο Ασημακοπούλου και ήταν πιθανό περιστατικό κορονοϊού, αλλά είναι αρνητικό, έτσι. Ναι, ναι. Είμαι ευχάριστο, διότι σε ένα πληθυσμό όπως είναι εκεί, αντιλαμβάνεστε και με ανθρώπους οι οποίοι δεν τηρούν και τα μέτρα υγιεινής ίσως όπως θα έπρεπε, αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να σήμαινε, ας πούμε, κάποιο θετικό κρούσμα εκεί πέρα. Κύριε Παπαδόπουλε, λίγο και τις λεπτομέρειες της ιστορίας και του ρεπορτάζ. Τι γίνεται, ενώ ο συγκεκριμένος άνθρωπος τι ηλικία είχε, πότε δήλωσε ότι έχει πυρετό, ποιες ήταν οι πρώτες κινήσεις των ανθρώπων του ΚΑΜΠ, αν τελικά τον οδήγησαν φυσικά και σε ένα άλλο σημείο για να μην είναι σε επαφή με την οικογένειά του, γιατί να πούμε ότι αυτές οι οικογένειες μέσα, ναι, μεν μιλούμε για περιορισμό, ότι όταν κάποιος είναι ύποπτο και όλα αυτά πρέπει να περιοριστεί από την υπόλοιπη οικογένεια, αλλά αυτοί οι άνθρωποι μένουν σε ένα μικρό δωμάτιο στο στρατόπεδο. Ναι, ο καθένας βέβαια έχει την κατοικία του, έτσι. Είναι κατοικίες μικρές, οι οποίες έχουν τουαλέτα δικιά τους, έχουν δύο δωμάτια, δύο-τρία δωμάτια. Από εκεί και μετά βέβαια, όντως είναι πληθυσμοί που μένουν όλοι μαζί. Οπότε είναι δύσκολο να τους περιορίσεις μέσα στο δωμάτιό τους, μπορεί να έχουν επαφή μεταξύ τους. Υπάρχουν βέβαια εκεί ο ΔΟΜ και ο ΔΗ. Εγώ όταν έμαθα γι' αυτό, επικοινώνησα αμέσως με τον υπεύθυνο γιατρό, του ζήτησα να απομονωθεί αμέσως και το έκανε ο άνθρωπος. Ενημερώθηκε βέβαια και ο ΔΟΜ στη Θεσσαλονίκη για την περαιτέρω διαχείριση και αναμέναμε να δούμε αν θα βγει τελικά θετικό για να ξεκινήσει η διερεύνηση επαφών και όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, βγήκε αρνητικό. Να ξέρουμε όμως ότι δεν είναι ο κίνδυνος εκεί μέσα μόνο, έτσι. Ο κίνδυνος είναι σε όλη την κοινότητα, σε όλες τις περιοχές πλέον. Το ιός κυκλοφορεί παντού. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Οπουδήποτε
και οποτεδήποτε. Ναι. Πρέπει να έχουμε το νου μας. Ηλικία, γυναίκα, άντρας. Γυναίκα στα 50, περίπου 50 ετών, κάπου εκεί. Και δήλωσε πυρετό, λοιπόν, ποια μέρα, κύριε Παπαδόπουλε? Κοιτάξτε, περισσότερες πληροφορίες θα σας δώσει το νοσοκομείο. Ο κύριος διοικητής, ναι. Κύριε Παπαδόπουλε. Δεν έχει αυτό. Εντάξει, η σημασία έχει ότι ελέγχονται και εκεί μέσα, αν συμβεί οτιδήποτε. Ναι. Από εκεί και μετά είναι ένας πληθυσμός ο οποίος, σας είπα, έχει δικές του ιδιαιτερότητες. Ναι. Αλλά δεν είναι το πρόβλημα από εκεί, ούτε θα περιμένουμε να μας έρθει ο κοροναϊός από εκεί. Μας έχει έρθει ήδη στην περιοχή μας. Ναι, και αυτοί άνθρωποι θα κολλούσουν από το εξωτερικό περιβάλλον. Από εμάς, έτσι όπως τα λέτε ακριβώς. Έτσι όπως τα λέτε. Κύριε Παπαδόπουλε, γιατί γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή ή το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, βρεθήκατε μαζί με τον κύριο Μουριάδη, την κυρία Αντωνίου, τον κύριο Αντωνιάδη στο στρατόπεδο, ελέγξατε γενικότερα την δομή, μιλήσατε εκεί πέρα και με τον ειδικό γιατρό της οργάνωσης. Θέλω να σας ρωτήσω αν μπορούν και αυτοί οι άνθρωποι που ζουν εκεί μέσα να νιώθουν ασφάλεια με την εξάπλωση του κορονοϊού, ποιες συνθήκες είδατε και αν πιστεύετε ότι θα πρέπει να πάρθουν και αυστηρότερα μέτρα όσον αφορά και τα κάμπ φιλοξενίας προσφύγων. Γιατί ναι μεν εμείς τηρούμε, καθόμαστε σπίτι και υπάρχουν πλέον και τα αυστηρότερα μέτρα και από τον κύριο Μητσοτάκη και Χαρδαλιά, αλλά τι θα γίνει και με αυτούς τους ανθρώπους? Πρέπει και αυτοί να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Οπωσδήποτε. Κοιτάξτε, ασφαλής δεν είναι κανένας. Μπορεί να αισθάνεται κανένας, παρά μόνο αν μείνει στο σπίτι του και δεν έρχει επαφές με άλλους. Από εκεί και μετά, όπως λέτε, προφανώς ό,τι ισχύει για μας, διακρίσεις δεν υπάρχουν. Ό,τι ισχύει για μας πρέπει να ισχύει και για αυτούς. Όταν εμείς έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας και δεν βγαίνει κανείς έξω, θα πρέπει να μείνουν και αυτοί. Όταν συζητήσαμε την Παρασκευή, δεν υπήρχε απαγόρευση κυκλοφορίας. Αλλά ζητήσαμε και ο Δήμαρχος και ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης να αυστηροποιηθούν οι έλεγχοι σε αυτούς που μπαινοβγαίνουν. Για να μην βγαίνουν παρέες-παρέες. Τώρα με την απαγόρευση κυκλοφορίας προφανώς δεν πρέπει να βγαίνουν. Όπως συμβαίνει και με εμάς. Καμία διαφορά. Ούτε προς το πάνω ούτε προς τα κάτω. Ό,τι ισχύει με εμάς πρέπει να ισχύει και για αυτούς. Μάλιστα. Έναν σχολιασμό και με τα νέα μέτρα που είδαμε, κύριε Παπαδόπουλε, πιστεύετε ότι θα έρθουν ακόμα αυστηρότερα μέτρα? Γιατί αρκετές φορές το έχουμε συζητήσει και κατηδίαν ότι τελικά όντως, αν δεν συμμορφωθούμε, θα έχουμε και αυστηρότερα θέματα, αυστηρότερα μέτρα. Τα μέτρα είναι αυστηρά, η εφαρμογή δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Πολλές φορές βγαίνουν νόμοι, το γνωρίζετε πολύ καλά, πρόστιμα προβλέπουν, αλλά δεν εφαρμόζονται. Εδώ πρέπει να υπάρξει εφαρμογή. Και πρέπει να, αυτό που λέω πάντα είναι ότι ο Έλληνας δεν εύκολα δεν, αλλά μπορεί όμως να καταλάβει ο Έλληνας πότε είναι κάτι για το καλό του. Και εδώ πρέπει να καταλάβει ότι αυτά τα μέτρα είναι για το καλό του. Και ότι είναι για να προστατευτεί ο ίδιος, να προστατευτεί η οικογένειά του, οι δικοί του άνθρωποι. Δεν είναι θέμα απαγορεύσεων, ούτε είναι θέμα μαγιάς. Είναι θέμα προστασίας της υγείας μας. Εμείς πρέπει να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Δεν χρειάζεται ούτε αυτές οι υπαγορεύσεις. Όταν λέμε μένουμε σπίτι, μένουμε σπίτι. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Γιατί δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε τα απλά πράγματα? Για το καλό το δικό μας είναι. Για το καλό το δικό μας ανθρώπων είναι. Ναι. Ο καθένας φέρει ευθύνη πλέον. Δεν είναι το πρόστιμο. Δεν είναι, ξέρω εγώ, η απαγόρευση, η τιμωρία. Ναι. Ζητάμε να προστατευτεί η υγεία μας. Δηλαδή, ζητάμε τους πολίτες να προστατεύσουν την υγεία τη δικιά τους καταρχήν. Απολύτως κατανοητό, κύριε νομίατρε. Και να σχολιάσω, η Ελλάδα όλη έχει τον κύριο Τσιόρδα. Εμείς εδώ έχουμε τον κύριο Παπαδόπουλο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το ρεπορτάζ, για την πληροφόρηση και για την ηρεμία που σας διακατέχει γενικότερα. Και πάνω απ' όλα, προσπαθείτε με ήρεμο τρόπο να ενημερώσετε και να βοηθήσετε όλους εμάς, σε όλους τους τομείς, κύριε Παπαδόπουλο. Πραγματικά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Καλή δύναμη. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να δούμε τις φωτογραφίες, λίγο τα πλάνα που σου είπα, Μάικ, για να δούμε και την επίσκεψη, γιατί είχαμε την επίσκεψη. Έχουμε πολύ πράγμα από πίσω. Πάμε να συνδεθούμε με την τηλεθεάτρια, να μας σχολιάσει αυτό. Τηλεθεατής. Με συγχωρείτε, κυρία μου. Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα, να έχετε. Καλή εβδομάδα. Ήθελα να παρέμβω τώρα. Εντάξει, είναι όλα καλά αυτά που κάνουν, πολύ σωστά. Αλλά το θέμα είναι ότι έρχονται
λαθρομετανάστες. Αυτό το πράγμα γιατί το κάναν όλα τα κανάλια, το έχουν κρύψει και δεν το αναφέρουνε. Ναι, ένα λεπτό μόνο. Επάνω ξέρετε τι γίνεται, έχετε πάει επάνω, δείτε τι γίνεται. Ναι, θέλω μόνο να σας πω ότι έχετε, δεν με έχετε με το κορονοϊό δίκιο. Τώρα, δηλαδή αυτό το πράγμα τι είναι, πάει να μας περάσουν κανένα τσιπάκι. Δεν μπορούμε τηλεοπτικά να αναφερόμαστε με αυτόν τον όρο. Μόνο παράτυπους μετανάστες μας επιτρέπει, πρέπει να σας πω, το ΕΣΟΥΡΟΥ, για το καλό των συναδέλφων και του τηλεοπτικού σταθμού που εργάζομαι. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο. Ωστόσο, έχετε δίκιο στο θέμα το ότι πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να προσαρμοστούν στα δεδομένα φυσικά. Ωραία. Και να γίνονται κατάλληλοι έλεγχοι, γιατί δεν γίνεται να κάθονται μέσα οι πολίτες της χώρας και να μην υπάρχει έλεγχο σε αυτό. Σε αυτό με βρίσκεται σύμφωνοι και φυσικά το ότι πρέπει να παρέμβει σίγουρα και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα. Εννοείται. Μα φέρουν καράβια, παιδιά. Ναι. Σας κατανοώ απολύτως. Απλά όχι δε τους χαρακτηρισμούς. Καταλαβαίνετε, είναι κρίσιμη κατάσταση και του δημοσιογράφου. Βγαίνουν οι άνθρωποι από εδώ πέρα μέσα και δεν έχουν ούτε έναν έλεγχο. Ναι. Χαρτί δεν έχουν. Η μέρα με ζητήσει χαρτί. Αυτόν γιατί δεν του ζητάει χαρτί. Ναι, σας καταλαβαίνω. Είναι δύσκολη κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Ναι, είναι δύσκολη, βέβαια. Δεν το λέω. Δεν λέω το αντίθετο. Αλλά και για αυτούς που έχουμε εδώ πέρα πρέπει να ελεγχθούν. Και αυτοί πρέπει να έχουν σύμφωνα με τα χαρτιά όπως έχουμε και εμείς. Δηλαδή, εγώ τώρα θα πάω στο σούπερ μάρκετ, με συγχωρείς, και ή στο φαρμακείο και θα μου ζητήσει, άμα έρθει κάποιος αστυνομικός, θα μου ζητήσει, θα μου πει, έχεις αυτό, έχεις εκείνο, να δω. Θα με ελέγξει. Αυτό γιατί δεν υπάρχει ένας έλεγχος. Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την μικρή κουβέντα. Τώρα πάμε απευθείας να συνδεθούμε με το κέντρο της Καβάλας και την Γιώτα Χατζηθεοδόρου. Καθώς, αγαπημένες συνάδελφε, βλέπουμε ότι το κέντρο είναι όντως άδικο. Καλό αυτό. Το κέντρο, καλησπέρα Μαρία. Το κέντρο φυσικά και είναι άδειο, έτσι όπως πρέπει. Από την άλλη, βέβαια, βοηθάει και ο καιρός στο να είναι άδειο, διότι βρέχει, όπως και εσείς βλέπετε. Κυκλοφορούν πάρα πολύ ελάχιστοι άνθρωποι. Πίσω, αν μπορεί να μας δείξει τώρα ο Γιάννης, έχουμε τον Δήμο της Καβάλας. Στα απορρίμματα εδώ οι άνθρωποι δουλεύουν υπό αυτές τις συνθήκες. Ίσως είναι από τους ελάχιστους που βλέπουμε να παρακολουθούν, να κινούνται αυτή την ώρα στο κέντρο της Καβάλας. Βέβαια, ως πρώτη μέρα του απαγορευτικού της κυκλοφορίας, θα πρέπει να τονίσω ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο αυστηρά. Σύμφωνα με δικές μου πηγές, αν θέλεις, η αστυνομία θα είναι λίγο πιο διαλλακτική σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις, διότι πολλοί πολίτες μας δεν έχουν να συμπληρώσει και τα πετούμενα έγγραφα για τις μετακινήσεις τους. Ελάχιστη λοιπόν η κίνηση στους δρόμους της Καβάλας. Νωρίτερα να σας πω ότι υπήρχαν σε πολλά σημεία, σε κεντρικά σημεία και της κεντρικής πλατείας, στην είσοδο της Εγνατίας Οδού, άνδρες της τροχέας για τους καθιερωμένους ελέγχους. Αυτή την ώρα το μεσημέρι δεν έχουμε δει, τουλάχιστον στο κέντρο της πόλης της Καβάλας, κάποιο αστυνομικό όχημα που να προβαίνει σε σχετικούς ελέγχους. Ενδεχόμενα αυτό να γίνει τις βραδινές ώρες. Βέβαια, να επαναλάβω ότι η αστυνομική διεύθυνση θα είναι πιο διαλλακτική σήμερα στους ελέγχους της. Από αύριο ίσως γίνουν πιο αυστηρά τα μέτρα, και αυτό διότι επιβάλλεται να μένουμε στα σπίτια μας. Ελάχιστους ανθρώπους, λοιπόν, βλέπω από τα σούπερ μάρκετ, κυρίως ανθρώπους με σακούλες στα χέρια, με τα ψώνια τους, και βεβαίως και πολύ ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν στα φαρμακεία, τα οποία παραμένουν ανοιχτά για να κάνουν τις αγορές τους, να ψωνίσουν τα απαραίτητα φάρμακα ή οτιδήποτε άλλο χρειάζονται. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώτα, για το ρεπορτάζ. Από την άλλη, να σου πω, Μαρία, κάτι σημαντικό, αν θέλεις. Αυτή την ώρα έχουν μετακινηθεί τουλάχιστον 23.000 οχήματα από το κέντρο της Αθήνας. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 50.000 οικογένειες μετακινούνται από την Αθήνα, από το κέντρο, προς την επαρχία. Που σημαίνει ότι θα γεμίσουν οι επαρχιακές πόλεις με κόσμο, που σημαίνει ότι τα χωριά θα γεμίσουν με κόσμο, και νομίζω ότι εκεί θα δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα η κυβέρνηση, δηλαδή στην διέλευση από την Αττική Οδό, στη συνέχεια στην Εγνατία, για να ελέγξει αυτά τα οχήματα, για το κατά πόσες ημέρες θα μείνουν τέλος πάντων αυτοί οι άνθρωποι στα χωριά τους, στις πόλεις τους, για να επιστρέψουν αργότερα στο κλινονάστι. Απόλυτο δίκιο έχεις, και να δούμε τι θα γυρίσει και σε εμάς, τι θα επιστρέψει, γιατί δεν είμαστε κι εμείς εκτός Ελλάδος, μπορεί και σε δική μας περιφέρεια, αλλά φυσικά και στη δική μας πόλη να έρθουν κάτοικοι των
μεγάλων αστικών πόλεων. Σε ευχαριστώ πάρα από πολύ τα για το ρεπορτάζ. Και μου έδωσες ευχάριστες ειδήσεις. Μένουν στο σπίτι καβαλιώτες. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, εμείς τώρα επιστρέφουμε. Με συγχωρείτε. Προχωρούμε σε ένα πολύ γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι. Είναι πάρα πολύ μεγάλη επικαιρότητα. Απλά μείνετε συντονισμένοι. Έχετε πάρα πολλά πράγματα να δείτε στο ένα channel και χρήσιμες πληροφορίες γενικότερα για την καθημερινότητά σας. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά, σύνδεση με τον Δήμαρχο Καβάλα, σύνδεση και από το εξωτερικό, για να δούμε τι γίνεται και εκεί με τα σχολεία και με τον κύριο Διαλεκτόπουλο. Πάρα πολλά τα θέματα και με τον κύριο Βαγενά και με τον Μητροπολίτη, γιατί σας έχουμε και νεότερα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύ θετικά μηνύματα και πολύ όμορφα λόγια που ακούσαμε και για τη ζωντανή σύνδεση που είχαμε την Κυριακή από τον Άγιο Γεώργιο, για το ζήτημα με την ζωντανή μετάδοση της Θείας Λειτουργίας. Τώρα, γιατί σας το υποσχέθηκα και πριν, πάμε να παρακολουθήσουμε τα αποκλειστικά πλάνα του ένα channel με την έλευση 300 περίπου μεταναστών στο κεντρικό λιμάνι της Καβάλας με το Aqua Blue, το οποίο ξεκίνησε από το Λαύριο και κατέληξε στην πόλη της Καβάλας, περνώντας από τα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου και μετέπειτα στο κλειδί Σερών εκεί, όπου συνολικά έφτασαν περίπου 600 μετανάστες σε νέα δομή, η οποία ακόμη ετοιμάζεται και τώρα ακόμη ετοιμάζεται, δηλαδή γίνονται ακόμη εργασίες, πρέπει να σας πούμε. Θα δείτε και τα πλάνα από το TV Επιλογές, κι όμως έχουν εγκαταστήσει ήδη μέσα τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Πάμε να δούμε το πρώτο ρεπορτάζ και ακολουθεί το επόμενο. Λίγο μετά τις 8 κατέφτασε στο λιμάνι της Καβάλας το Aqua Blue, το οποίο ξεκίνησε την Πέμπτη από το Λαύριο και περνώντας από τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κατέληξε στο λιμάνι της Καβάλας. Πρέπει να τονιστεί ότι στο λιμάνι περίμεναν 12 λεωφορεία υπεραστικού κτέλ, ενώ ο αριθμός των μεταναστών οι οποίοι επιβιβάστηκαν ήταν περίπου 20-25 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά και με την απαγόρευση του 50% με βάση των έκτακτων μέτρων από τον κύριο Τσιόρδα, όσον αφορά τα μέσα μεταφοράς, πρόκειται περίπου για 300 άτομα. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του ένα channel, πρόκειται να μεταφερθούν στο κλειδί των Σερών, ενώ αναμένονται εξελίξεις και από την περιοχή των Σερών για το ποιες θα είναι οι κινήσεις των κατοίκων αλλά και του Δήμου. Λίγο μετά τις 8 κατέφτασε στο κεντρικό λιμάνι της Καβάλας το Aqua Blue με τους μετανάστες. Όπως μπορείτε να δείτε και στις εικόνες του ένα channel, ο αριθμός των μεταναστών, ο οποίος επιβιβάζεται στο κάθε λεωφορείο, είναι περίπου 20-25 άτομα, ενώ υπάρχει μεγάλη σχολαστική διαδικασία όσον αφορά και τον τρόπο με τον οποίο επιβιβάζονται. Ταυτοχρόνως, όπως μπορείτε να διακρίνετε στα πλάνα μας, από ό,τι φαίνεται υπάρχει και ειδικό κλιμάκιο του ΕΟΔΗ, στο οποίο γίνεται ειδική θερμομέτρηση στον καθένα ξεχωριστά. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά αυτά που ζητάτε και σας υπόσχομαι, αν και είμαι μόνο, ότι μέχρι το τέλος της εκπομπής θα προσπαθήσω να βοηθήσω όλους όσους τηλεφωνείτε. Είναι πάρα πολλά τα τηλέφωνα. Λίγη υπομονή στο τηλεφωνικό κέντρο και στην κυρία της γραμματείας, γιατί και αυτή έχει πανικοβληθεί με τον μεγάλο αριθμό. Τώρα, για το θέμα με την ψυχολογική υποστήριξη, γιατί είναι πολλές τηλεθεάτρες που ρωτούν και είναι κυρίως γυναίκες, σε λίγα λεπτά θα έχουμε τον κύριο Μουριάδη για να το συζητήσουμε, να σας δώσει και αυτός οδηγίες και τι πρέπει να κάνετε. Τώρα, πρέπει να περάσουμε να δούμε όμως και το ρεπορτάζ, γιατί ακολουθεί από αυτό που εξελίχθηκε το πρωί του Σαββάτου, που από τις 7.30 ώρα πρέπει να σας πω ότι ήμασταν στημένοι για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τα συγκεκριμένα πλάνα και τα καταφέραμε. Αν και ήταν αρκετά δύσκολο, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ στις δηλώσεις των φορέων με τους 600 περίπου που βρίσκονται πλέον στο κλειδί Σερών, αλλά και ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις από τον Δήμαρχο Σιωτήκης. Το πρώτο λεωφορείο με πρόσφυγες και μετανάστες από τα νησιά έφτασε το μεσημέρι του Σαββάτου στο κλειδί Σερών. Στην τοποθεσία κλειδί δημιουργήθηκε το ένα από τα δύο κλειστά κέντρα φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, στο οποίο θα παραμείνουν για μικρό χρονικό διάστημα μέχρι την απέλασή τους στη χώρα προέλευσης. Εδώ ο Ερυθρός Σταυρός επιχειρεί, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός επιχειρεί ανθρωπιστική βοήθεια στο κομμάτι της υγείας. Σήμερα είμαστε εδώ μια δυναμική 18 άτομα με θελοντές, εργαζόμενους, γιατρούς. Συνεργαζόμαστε με δύο τμήματα. Το τμήμα το περιφερειακό Θεσσαλονίκης συμπαραστέκεται στο τμήμα του περιφερειακού των Σερών.
Επίσης, εκτός από την υγεία που είναι θερμομέτρηση, έχουμε και μία τέντα βραχίας νοσηλείας αν κάποιος δεν είναι καλά, έτσι ώστε να απομονωθεί με βάση τα καινούργια δεδομένα για τον κορονοϊό. Καθώς επίσης έχουμε και μια διανομή με hygiene, σαπούνια και σαμπουάν. Οι εθελοντές μας θα βοηθήσουν στη διανομή κουβέρτας, sleepy bank, και έχουμε φέρει μόλις 1000 νερά. Είμαι ορθοπαιδικός χειρουργός, βρίσκομαι εδώ πέρα σαν συντονιστή στο ιατρικό τμήμα για την πρώτη εκτίμηση και καταγραφή αν υπάρχουν περιστατικά όχι μόνο για τον κορονοϊό και άλλα και χρόνια περιστατικά ή νοσήματα. Πιστεύω εξετάζοντας πυρετό, θερμοκρασία δηλαδή, λαιμό και ακροαστικά μπορούμε να τουλάχιστον να απομονώσουμε αν χρειαστεί κάποια άτομα. Γιατί και για μας είναι πρόβλημα η παρουσία μας εδώ. Ναι, μεν θα φοράμε πόδιες ειδικές, αλλά όλα ξέρετε ότι παίζονται. Αρκεί να μην έχουμε κανένα κρούσμα και σε αυτούς οι οποίοι θα έρθουν και γιατί θα είναι κλειστή κοινωνία. Φυσικά μπορούμε να τους απομονώσουμε ακόμη πιο εύκολα, επειδή θα είναι κλειστή. Εσείς θα είστε σήμερα την πρώτη μέρα εδώ ή θα παραμείνετε το κλιμάκι? Εγώ σαν εθελοντής θα είμαι σήμερα και αύριο. Πιστεύω από μεθαύριο θα υπάρχουν γιατροί του Δήμου εδώ της περιοχής και νοσηλευτικό προσωπικό που θα μας αντικαταστήσει. Όσον αφορά την παρουσία μας εδώ, σήμερα όπως είπα και προηγουμένως ξεκινάμε. Θα είμαστε εδώ καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή από το πρωί τις 9 μέχρι τις 3 το απόγευμα. Το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Σερών κλήθηκε να συνδράμει σε όλη αυτή την προσπάθεια, την επιχείρηση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Είμαστε εδώ μαζί με το τμήμα φυσικά της Θεσσαλονίκης και προσπαθούμε έτσι να βοηθήσουμε προς κάθε κατεύθυνση. Ξέρουμε πόσα άτομα είναι, κύριε Θεοδωρή? Είναι γύρω στα 600 άτομα. 604 για την ακρίβεια. Τα πρώτα λεωφορεία άρχισαν να φτάνουν μετά τις 12 η ώρα. Με το που έφτασαν οι μετανάστες στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην περιοχή Κλειδί, έγινε η καταμέτρησή τους. Στη συνέχεια υπευλήθησαν σε ιατρικές εξετάσεις από κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού για τυχόν ασθένειες και αμέσως μετά οδηγήθηκαν στις σκηνές τους. Εντύπωση πάντως προκάλεσε το γεγονός ότι τη στιγμή που η ροή των μεταναστών συνεχίζεται στο σημείο, εξακολουθούν να δουλεύουν τα συνεργεία, καθώς οι εργασίες στην κλειστή δομή δεν έχουν ολοκληρωθεί. Να σημειωθεί ότι νωρίς το πρωί στο επιβατικό λιμάνι Απόστολος Παύλος της Καβάλας έφτασε το πλοίο με το οποίο ταξίδεψαν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Όλοι τους φορούσαν προστατευτικές μάσκες και επιβιβάστηκαν αμέσως σε λεωφορεία που τους περίμεναν στο λιμάνι. Λοιπόν, αναμένουμε να έχουμε την σύνδεση μέσω Skype με τον κύριο Μουριάδη για να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο και να δίνετε τις δικές σας ερωτήσεις. Τώρα, θέλω να σας δείξω, γιατί ήταν εντυπωσιακό, όσον αφορά την απήχηση που είχε μέσω της σελίδας του ένα channel στο Facebook, αλλά φυσικά και στο ένανews.gr, live μετάδοση την ώρα που υπήρξε επιβίβαση των μεταναστών στα λεωφορεία τους για να οδηγηθούν στο Κλειδί. Να σας πω ότι ήταν περίπου 12 τα λεωφορεία και με τη βοήθεια του συναδέλφου. Εντάξει, τα νούμερα είναι πραγματικά εντυπωσιακά, θέλω να σας πω. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ προσωπικά για την εμπιστοσύνη στο ρεπορτάζ. Μιλούμε, μπορούμε να το βλέπουμε. Mike, το την ώρα που βλέπατε την εξέλιξη του βίντεο, που ήταν λοιπόν
κατέβαιναν από το Aqua Blue οι μετανάστες για να οδηγηθούν στο κλειδί και να σας πω ότι γινόταν εξονυχιστικός έλεγχος από το ΝΕΟΔΗ με ειδικό κλιμάκιο που φορούσε και την κατάλληλη στολή του κορονοϊού και τους έκανε θερμομέτρηση. Η θερμομέτρηση είχαν και την ώρα που από όταν έφυγαν από καβάλα και όταν βρίσκονταν στο κλειδί, όταν κατέφθασαν. Μιλούμε για 189.128. Τα νούμερα είναι πραγματικά εντυπωσιακά για το ένα channel, για περιφερειακό κανάλι, αλλά φυσικά και για το ένα news.gr. Μπορούμε να το βλέπουμε, Mike. 189.128, 32.238 οι αλληλεπιδράσεις, 111.000 προβολές, 1,3 κοινοποιήσεις. Καταλαβαίνετε την μεγάλη δυναμικότητα τόσο του τηλεοπτικού σταθμού, της ομάδας, αλλά φυσικά και, και του ένανιους.gr που πραγματικά σας ευχαριστούμε. Έχουν έρθει και τα στατιστικά, τα οποία είναι εντυπωσιακά και πλέον μιλούμε για ένα site το οποίο εμπιστεύεστε και είμαστε πολύ περήφανοι. Και οι φωτογραφίες με 725 αλληλεπιδράσεις, γενικότερα όλα τα άρθρα, ενώ αρκετά ψηλά είναι κάθε φορά οι μεταδόσεις μας όσον αφορά και το τι γίνεται έξω από την πόλη. Στη σελίδα μας λοιπόν, στο ένα channel, κάθε μέρα μπορείτε να βλέπετε και τις αναρτήσεις του ένανιους.gr, αλλά φυσικά όλες τις ζωντανές μας εκπομπές που μεταδίδονται απευθείας live. Βλέπετε εδώ 2.318 απήχηση, 335 αλληλεπιδράσεις και 1,6 προβολές μόνο η μετάδοση που έγινε το πρωί που βρισκόμασταν το Σάββατο στη Λαϊκή Αγορά και είδαμε όλες αυτές τις εικόνες που μας στεναχώρησαν γιατί είναι αγαπημένο ρεπορτάζ και άνθρωποι της Λαϊκής είναι κοντά όχι μόνο σε όλους τους καταναλωτές αλλά έχουν μια πολύ μεγάλη αγκαλιά για όλους τους δημοσιογράφους που πάντα θέλουν να μας βοηθήσουν και με τα ρεπορτάζ μας και τους ευχαριστούμε πολύ. Μιλούμε για αληθινούς ανθρώπους. Μπορείτε λοιπόν να βλέπετε καθημερινά το τι γίνεται στην πόλη, μόλις αντιληφθώ δηλαδή το οτιδήποτε σας ενδιαφέρει στην πόλη, κατευθείαν, εντάξει έχετε και τις κομψές εμφανίσεις, να δείτε κατευθείαν το τι γίνεται, σας κάνω κατευθείαν live μετάδοση, αλλά φυσικά βλέπετε και όλες τις εκπομπές μας, οι οποίες μεταδίδονται live και στο Facebook. Τώρα, έχουμε ετοιμάσει και ρεπορτάζ με την ενημέρωση της ελληνικής αστυνομίας πλέον, με το μεγάφωνο στην πόλη της Καβάλας, με τις γλώσσες που πρέπει να ακούμε και μας ειδοποιούν ότι πρέπει να παραμείνουμε στο σπίτι μας. Πάμε να δούμε αυτό το ρεπορτάζ, γιατί το ζητάτε πάρα πολύ, το είδατε σήμερα και στην πόλη της Καβάλας, όσοι κατεβήκατε για τα απολύτως απαραίτητα, το τονίζω. Πάμε να το δούμε και επιστρέφουμε. Είδατε λοιπόν, βρέθηκε και στο στρατόπεδο μέσα. Μπήκε και έκανε στην γλώσσα φορές, αν δεν κάνω λάθος, την ανακοίνωση. Θα βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους και από αύριο πρέπει να σας πω ότι θα είναι αυστηρότατη η έλεγχη της ελληνικής αστυνομίας. Αυτές είναι οι κυριότερες πηγές που έχουμε και από την πόλη της Ξάνθης και από την Καβάλα, αλλά και από την Κομωτινή, εκεί που είναι και το επίσημο γραφείο τύπου της αστυνομίας όσον αφορά την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυστηρή έλεγχη από αύριο. Εκλιπαρούν όλοι οι αρμόδιοι να υπακούσουμε. Είναι μέρες, θα περάσουν, θα τα καταφέρουμε και φυσικά και οι ειδικοί με τους αρμόδιους όσον αφορά και την ψυχολογική στήριξη θα είναι όλοι δίπλα σας, αλλά και εμείς σαν τηλεοπτικό σταθμός. Με μαλώνουν για το διάλειμμα, γιατί πρέπει να το δώσω και επιστρέφουμε τον κύριο Μουριάδη, τον κύριο Διαλεκτόπουλο, τον κύριο Βαγενά, γιατί ξέρουμε, έχετε πάρει αρκετές μητέρες, ότι υπάρχει θέμα και με την πλατφόρμα, να δούμε πώς θα γίνουν και τα μαθήματα των παιδιών και με τον Σεβασμιότατο. Πολλά τα θέματα, μείνετε, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγα λεπτά. Τώρα, αμέσως, καλησπερίζουμε μέσω Skype. Πρέπει να μάθουμε και σε αυτά πλέον. Και ο κύριος Μουριάδης, ο Δήμαρχος Καβάλας, θα έχει ζήσει πλέον με το πετσί του, γιατί
τηλεδιασκέψεις πάνε φουλ στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Κύριε Μουριάδη, καλησπέρα σας. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα με τον ήχο, αν μπορούμε τον συνάδελφο. Ωραία, τώρα σας ακούω. Κύριε Μουριάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, με ακούτε τώρα. Τέλεια, τώρα σας ακούω τέλεια, Δήμαρχε. Καταρχήν σας βλέπω έξω. Πού είμαστε? Μένουμε σπίτι, δεν είναι το σλόγγαν? Ναι. Ναι, με ακούτε? Τώρα σας ακούω. Τώρα τέλεια. Καταρχήν λέω σας βλέπω έξω. Μένουμε σπίτι είναι το σύνθημα. Πού είμαστε? Ο Δήμαρχος δεν μπορεί να είναι μέσα στο σπίτι, γιατί αν ο Δήμαρχος είναι μέσα στο σπίτι, πρέπει κάπως να κινείται ο μηχανισμός. Τέλος πάντων, προσπαθώ, έχω περιορίσει τις μετακινήσεις μου. Παρ' όλα αυτά όμως, είμαι συνεχώς στο γραφείο. Τώρα έχω έρθει λίγο στο σπίτι, είναι η αλήθεια, για να πάρω κάποια πράγματα και να ξαναπάω στο γραφείο. Mm-hmm. Θέλω να πω λοιπόν ότι από την πρώτη μέρα της εφαρμογής του μέτρου, θέλω να παρακαλέσω, αν και σήμερα ήταν πιο πολύ διερευνητική αυτή η μέρα και προειδοποιητική, από αύριο θα υπάρχουν πρόστιμα 150 ευρώ σε όποιον βγαίνει έξω χωρίς να έχει την ειδική άδεια. Mm-hmm. Πρέπει να καταλάβουμε ότι τα μέτρα αυτά τα οποία έχουν επαθεί δεν είναι μέτρα γιατί έτσι θέλουμε, αλλά είναι μέτρα γιατί πρέπει να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας. Πρέπει να προστατεύσουμε τις ζωές μας. Είναι ένας πόλεμος όπου, και όπως πολύ σωστά λέει και ο Πρωθυπουργός, αλλά και όλοι, είναι ένας πόλεμος με έναν εχθρό ο οποίος δεν φαίνεται και είναι ύπουλος. Αυτό λοιπόν, γι' αυτό η καλύτερη προστασία είναι να μένουμε στο σπίτι μας. Ναι. Σήμερα έχω δει ανθρώπους 90 χρονών οι οποίοι ήταν έξω για ψώνια. Θέλω λοιπόν να πω ότι ο Δήμος έχει οργανωθεί στην περίπτωση, έχει οργανώσει το βοήθεια στο σπίτι. Το λέμε συνεχώς. Το νούμερο το 2513500 είναι ένα νούμερο που μπορεί να παίρνει ο συνδημότης, ο οποίος είναι ευπαθής ομάδα και δεν μπορεί και δεν πρέπει να βγει έξω, να τηλεφωνεί, ούτως ώστε να του πηγαίνουν τα ψώνια ή ακόμη και τα φάρμακα. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι το βοήθεια στο σπίτι έχει επανδρωθεί, έχει ενισχυθεί, να μην λέω επανδρωθεί, έχει ενισχυθεί με περισσότερο προσωπικό, με το προσωπικό που υπήρχε στα ΚΑΠΗ και στους παιδικούς σταθμούς. Έχουν δοθεί αυτοκίνητα από τον Δήμο στο βοήθεια στο σπίτι για να μπορούν πιο εύκολα να γίνεται η μετακίνηση και η εξυπηρέτηση των ευπαθών ομάδων. Επίσης από αύριο, γιατί είδα ότι κάποιους ηλικιωμένους που σταμάτησα και τους είπα γιατί βγήκαν έξω, μου είπαν ότι δεν το είχαν ακούσει, δεν το ξέρανε. Έχουμε τυπώσει και καρτελάκια τα οποία από αύριο θα τα μοιράζουμε στους ηλικιωμένους, ώστε να μην υπάρχει δικαιολογία ότι δεν το ξέρουν. Mm-hmm. Κύριε Μουριάδη, πολλά τα ερωτήματα των τηλεθεατών για τον Δήμο ειδικά. Με το βοήθεια στο σπίτι, λοιπόν, μας είπατε τον αριθμό 2510-13500 που μπορούν οι πολίτες, οι συνδημότες μας να τηλεφωνούν, να ζητούν τη βοήθεια. Άλλα μέτρα για το βοήθεια στο σπίτι, γιατί γνωρίζουμε ότι από το Σάββατο ο κύριος Ξουλόγης δεν έχει κοιμηθεί λεπτό μαζί με τους υπόλοιπους υπαλλήλους. Προσπαθούν να το οργανώσουν και πολλοί δημοτικοί υπάλληλοι να στελεχώσουν το συγκεκριμένο τμήμα με ακόμη περισσότερο κόσμο. Ναι, θέλω να ξέρετε ότι και ο κύριος Ξουλόγης και το προσωπικό του φυσικά, αλλά και εγώ και η γραμματέας, αλλά και όλος ο μηχανισμός του Δήμου είναι επί 24ωρου βάσεως για το πώς θα οργανώσουμε καλύτερα τον Δήμο για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Θα ήθελα όμως να μου πείτε τα ερωτήματα λίγο για να σας απαντήσω. Ναι, είναι αρκετά. Παραδείγματος χάρη, παίρνουμε σε αυτόν τον αριθμό, μου λένε από το control, και κατευθείαν θα δίνουμε τα στοιχεία μας και το τι χρειαζόμαστε και θα μας τα φέρουν σαν delivery τα ψώνια και τα φάρμακα. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη για φάρμακα, κύριε Μουριάδη, γιατί δεν μπορούν για τα φαρμακεία να αναμένουν. Ναι, κοιτάξτε, παίρνουν σε αυτό το νούμερο, στο 2513. Θα μπορούσαμε κανονικά να πούμε για το κάθε ΚΑΠΗ. Αλλά για να μην μπερδέψουμε τον κόσμο, ναι, θα παίρνουμε στο 2513500 και αυτοί από εκεί θα τους συνδέουν με εκεί που πρέπει να τους συνδέσουμε. Εντάξει, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Mm-hmm. Θα παίρνουν σε αυτό το νούμερο και από εκεί θα τους καθοδηγούν. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα με
με την ψυχολογική βοήθεια, κύριε Μουριάδη. Ακόμα λοιπόν, μία φορά, γιατί είναι πολλές οι τηλεθεάτρες, γυναίκες είναι αυτές που παίρνουν κυρίως τηλέφωνο και ζητούν τηλέφωνα και τι μπορούν να κάνουν για την ειδική μέρη μου από το λοιπόν. Δήμο. Λοιπόν, είναι η συμβουλευτική, υπηρεσία του Δήμου, όπου υπάρχει ψυχολόγος και κοινωνιολόγος και κοινωνιολόγοι. Έχουν ενισχυθεί επίσης με ψυχολόγο και κοινωνιολόγο από τον Δήμο, από το πρόγραμμα του ΔΕΒΑ, ακριβώς για να αντιμετωπίζουν τις περιπτώσεις ή των κακοποιημένων γυναικών ή ακόμη και κάποιων ανθρώπων ή συνανθρώπων οι οποίοι έχουν ψυχολογικά προβλήματα. Πάλι για να μην τους μπερδέψω, πάλι στο ίδιο νούμερο, στο 2513500, τους συνδέουν με το Συμβουλευτικό Κέντρο και από εκεί και πέρα γίνεται όλος ο χειρισμός από το Συμβουλευτικό Κέντρο. Και μάλιστα θέλω να ευχαριστήσω το Συμβουλευτικό Κέντρο, το προσωπικό του Συμβουλευτικού Κέντρου, διότι ενώ σε άλλες πόλεις τα αντίστοιχα συμβουλευτικά κέντρα θέλανε να κλείσουν, το δικό μας τάχθηκε εθελοντικά στην εξυπηρέτηση των δημοτών, των συνδημοτικών αλλά και των συνδημοτών μας. Mm-hmm. Επίσης πρέπει να ξέρουμε, επειδή είναι πολύ βασική αυτή η υπηρεσία, διότι όπως πολύ καλά ξέρουμε, όταν υπάρχει ενδοοικογενειακή βία, στις περιπτώσεις μάλιστα όπου υπάρχει και ο περιορισμός στο σπίτι, καταλαβαίνετε ότι οι πιθανότητες αυξάνονται περισσότερο αυτά τα κρούσματα. Άρα λοιπόν να μην διστάζουν να τηλεφωνούν στο 2513500 για να τους συνδέσουν με το Συμβουλευτικό Κέντρο. Ωραία. Δήμαρχε, όσον αφορά τώρα την ΔΕΙΑΚ, θα είναι κλειστά τα ταμεία, ισχύει το συγκεκριμένο θέμα, διαβάσαμε και κάτι, αλλά ρωτούν και τηλεθεατές. Και... Λοιπόν, ναι. Για τη ΔΕΙΑΚ, το ταμείο θα είναι ανοιχτό. Έχουν επαθεί τα μέτρα αυτά για να μην... όμως, καταλαβαίνετε ότι αν πάει κάποιος να πληρώσει στο ταμείο, αυτόματα θα πρέπει να βγει έξω. Σε αυτή την περίπτωση, ή πληρώνει μέσω... ή banking ή τραπεζικού λογαριασμού, αλλά ακόμη και αυτό το διάστημα, εάν κάποιος πάει, δεν πληρώνει. Έχει κολλήσει λίγο η εικόνα. Κύριε Μουριάδα, ωραία. Δεν χάθηκε ο κόσμος, ούτε θα έχει αύξηση, ούτε όμως θα υπάρχει και πρόστιμο ή διακοπή του νερού. Αυτές τις μέρες δεν γίνεται καμία διακοπή νερού. Και ακόμη όσοι έχουν κάνει διακανονισμό, δεν χάνεται ο διακανονισμός τους εάν δεν πληρώσουν και φυσικά δεν ισχύει η προσάυξη του 0,7% που βάζανε σε αυτούς που καθυστερούν. Θέλω λίγο να μετακινηθείτε γιατί έχουμε χάσει το σήμα με το Skype, αν μπορείτε. Για λίγο, Δήμαρχε. Ωραία. Τι γίνεται. Ωραία. Σας ξαναβλέπω. Τέλεια. Κρατήσαμε τα πάντα όσον αφορά τη ΔΕΙΑΚ. Τι γίνεται τώρα και με άλλα θέματα του Δήμου, παρατάσεις και εκεί, κύριε Δήμαρχε, αλλά και για τη δήλωση των τετραγωνικών. Είναι και αυτά τα ερωτήματα. Θα δώσω και μια μεγαλύτερη συνέντευξη που θα τα αναφέρουμε. Καλά όμως κάνετε και με το ρωτάτε. Τα τετραγωνικά δεν χρειάζεται να έρχεται κάποιος για να τα δηλώσει αυτή την περίοδο. Καταρχήν, όποιος θέλει μπορεί μέσα από την πλατφόρμα που υπάρχει να μπορέσει να δηλώσει τα τετραγωνικά, αλλά και αν δεν τα δηλώσει τώρα, δεν χάθηκε ο κόσμος. Ούτως ή άλλως έχει πάρει παράταση μέχρι τον Ιούνιο. Θεωρώ όμως ότι θα υπάρξει και άλλη παράταση. Οπότε να μην ανησυχούν και να μην βγαίνουν έξω για αυτόν τον λόγο. Υπάρχει η πλατφόρμα, η οποία όποιος θέλει και μπορεί να μπει μέσα, μπορεί να τα δηλώσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Από ό,τι φαίνεται το δεκάλεπτο του Δημάρχου θα γίνει το καθιερωμένο μας ραντεβού. Ήταν να το κάνουμε μία φορά την εβδομάδα κάποτε συζητούσαμε. Τώρα από ό,τι φαίνεται Δήμαρχε κάθε έτσι. Μέρα. Και επίσης παίρνονται και μέτρα οικονομικής στήριξης των επαγγελματιών, τα οποία όμως θα ανακοινωθούν. Περιμέναμε να βγει πράξη νομοθετικού περιεχομένου για να είναι νόμιμες αυτές οι αποφάσεις που θα παίρναμε. Ούτως ώστε να μπορούν να διευκολυνθούν και οι επαγγελματίες οι οποίοι έχουν κλείσει τα καταστήματά τους αυτό το διάστημα. Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Να είστε καλά και μένουμε σπίτι, εκτός από τον Δήμαρχο, ξεκάθαρα. λοιπόν, συγκινητικό το μήνυμα. Δεν το ακούσαμε όμως, Μάγκη, γιατί
Ωραία. Λοιπόν, έχει αποδεσμευτεί ο κύριος Δήμαρχος. Τώρα, θες να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, βλέπετε. Μιλάω με τον σκηνοθέτη μου, είμαστε μια πολύ μεγάλη παρέα. Ωραία, μπορούμε να δούμε τις φωτογραφίες που ήρθαν στα δελτίο τύπου. Πολύ καλά έκανες και μου το θύμισες. Έχουν φύγει τα μυαλά μου. Λοιπόν, τις φωτογραφίες τις βλέπουμε τώρα. Είναι από την επίσκεψη και του Δημάρχου Καβάλας και του κύριου Αντωνίου Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, του Νομίατρου Καβάλας, του κύριου Χρήστου Παπαδόπουλου και φυσικά της γιατρού μας, της κυρίας Αναστασίας Αντωνίου, της Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας, που δίνει πολύ μεγάλο αγώνι, κύριε Αντωνίου, μαζί με τον κύριο Νομίατρο πραγματικά, στα τηλέφωνα κάθε μέρα για όλους. Βρέθηκαν λοιπόν στο στρατόπεδο για να ελέγξουν, να δουν, να ενημερωθούν, αλλά και να ενημερώσουν και οι ίδιοι με τη σειρά τους τους πρόσφυγες και μετανάστες που φιλοξενούνται στο ΚΑΜΠ Ασημακοπούλου. Τώρα, ό,τι μου πει ο σκηνοθέτης μου θα κάνω. Θες να πάω σε διάλειμμα, θες να πάρουμε τον κύριο Βαγενά, θες να κάνουμε τον κύριο Διαλεκτόπουλο, τι. Διάλειμμα θες. Πάμε σε ένα διάλειμμα για να ηρεμήσει λίγο η ροή μας, γιατί την έχουμε τρελάνει σήμερα με τα πολλά θέματα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Λοιπόν, και τώρα είναι η ώρα της εκπαίδευσης και του κορονοϊού, γιατί και αυτό θα το ζήσουμε. Θα καλησπερίσουμε αμέσως τώρα, μέσω σύνδεσης Skype, τον κύριο Θανάση Διαλεκτόπουλο, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός ακόλουθος της Δυτικής Ευρώπης, για να μιλήσουμε μαζί του, να μας παρουσιάσει την κατάσταση σε Βέλγιο και Ολλανδία και τι γίνεται εκεί και με τα ελληνικά σχολεία. Κύριε Διαλεκτόπουλε, καλησπέρα σας. Έχουμε τον κύριο Διαλεκτόπουλο να ρωτήσουμε από την ροή. Ναι. Μας ακούτε τώρα, κύριε Διαλεκτόπουλε? Δεν μας ακούει ο κύριος Διαλεκτόπουλος. Αν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε, να τον εξηγήσουμε, τον κύριο Διαλεκτόπουλο. Αλλιώς, αν δεν μπορούμε, Μάικ, για πες μου τι κάνουμε. Ωραία. Και μετά θα επικοινωνήσουμε αμέσως με τον κύριο Βαγενά για να δούμε τι γίνεται και με την πλατφόρμα. Σε πολύ λίγα λεπτά θα διορθωθεί λοιπόν η σύνδεση. Μας συγχωρείτε και εμάς που έχουμε αυτή την αναμονή, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να συντονιστούν οι καλεσμένοι μας με τον νέο τρόπο επικοινωνίας. Γιατί αλλιώς είχαμε συνηθίσει και τώρα πρέπει αυτοί κυρίως, γιατί εμείς ήμασταν ήδη προσαρμοσμένοι, να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και στις συνεδριάσεις μέσω Skype και στις συνεντεύξεις. Εγώ τώρα να σας πω ότι στο 2510-13500 μπορείτε να τηλεφωνείτε, ειδικά οι ηλικιωμένοι, και να ζητάτε ό,τι θέλετε από τον Δήμο και δεν μπορείτε να μεταφερθείτε και να φύγετε από το σπίτι. Φυσικά, κατοίκον περιορισμό, όπως είπαμε, προσέχουμε, μένουμε σπίτι. αυτό είναι λοιπόν ο συγκεκριμένος αριθμός, είτε για φάρμακα είτε για σούπερ μάρκετ. Από εκεί και πέρα, όσες γυναίκες μας έχετε τηλεφωνήσει για την ψυχολογική υποστήριξη, στο 2510-13500.000 είναι η υπηρεσία στην οποία μπορείτε να συνδεθείτε, να τηλεφωνήσετε και να σας κάνουν απευθεία σύνδεση με ψυχολόγους και κοινωνιολόγους. Ενώ για τις κυρίες που μας έχετε τηλεφωνήσει, που έχετε παιδάκια αμαία, ωραία, θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Κρεμίδα για να δούμε τι θα γίνει και με αυτή την κοινωνική ομάδα. Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον κύριο Διαλεκτόπουλο. Έχει αποκατασταθεί η επικοινωνία μας. Κύριε Διαλεκτόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας από Βρυξέλλες. Καλησπέρα σας, κύριε Διαλεκτόπουλε. Πάμε λοιπόν να μας παρουσιάσετε την κατάσταση σε Βρυξέλλες και σε Ολλανδία, σε κρίσιμη κατάσταση γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πιστέψτε μου ότι έχει υπάρξει και μεγάλος δώρος και με την Άγγελα Μέρκελ από το θέμα της Γερμανίας, που είναι πλέον σε καραντίνα και βρέθηκε θετική με τον ιό. Ωστόσο, η εικόνα των πολιτών, τι γίνεται στις Βρυξέλλες και στην Ολλανδία? Λοιπόν, στις Βρυξέλλες, στην ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, επικρατεί στους δρόμους μια νεκρική σιγή. Ο κόσμος έχει πάρει το μήνυμα για να συμμορφωθεί και να παραμείνει στο σπίτι. Mm-hmm. Στο ιατρικό ανακοινοθέν που δόθηκε πριν λίγο, γιατί εδώ το ιατρικό ανακοινοθέν δίνεται το μεσημέρι, καταγράφονται 88 νεκροί και 3.750 επιβεβαιωμένα κρούσματα στο Βέλγιο.
Χθες σε μια συνέντευξη που έδωσε η Υπουργός Υγείας του Βελγίου ανέφερε δυστυχώς ότι η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί και για τις επόμενες 8 εβδομάδες. Βέβαια τα καταστήματα, τα εμπορικά καταστήματα είναι κλειστά. Τα εστιατόρια, οι ταβέρνες, οι καφετέρειες, όλα αυτά είναι κλειστά. Ανοιχτά είναι μόνο τα σούπερ μάρκετ, τα φαρμακεία. Και ο κόσμος, όπως σας είπα, προσπαθεί κατά το δυνατόν να συμμορφωθεί στις υποδείξεις που γίνονται. Έχουν κλείσει επίσης τα ξενοδοχεία, ενώ έχουν επιταχθεί ορισμένα για να φιλοξενήσουν αστέγους της πόλης. Αστυνομία υπάρχει στους δρόμους για να επιτηρεί την τήρηση των κανόνων και επιβάλλονται παράλληλα και πρόστιμα σε αυτούς οι οποίοι αθετούν. Δεν υπάρχει βέβαια ο περιορισμός με τα έγγραφα τα οποία απαιτούνται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Στην Ολλανδία η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Εκεί καταγράφονται 213 θύματα νεκροί και τα κρούσματα γενικά ανέρχονται σε 4.750 άτομα. Μεγάλος ο αριθμός. Να πούμε, κύριε Διαλεκτόπουλο, ότι και στην Ιταλία πλέον διαβάσαμε ότι θα γίνεται και το ζήτημα με την επίταξη των ξενοδοχείων, γιατί πλέον δεν χωρούν οι Ιταλοί μέσα στα νοσοκομεία. Θα ήθελα λίγο να πάμε και στο θέμα της παιδείας. Τι γίνεται με εκεί τα σχολεία, τι σας μεταφέρουν οι μαθητές, πώς είναι η κατάσταση? Λοιπόν, στις 10 χώρες της διοικητικής ευθύνης του Γραφείου Εκπαίδευσης, τα σχολεία έχω δώσει εντολή εδώ και μία εβδομάδα να κλείσουν τα τμήματα ελληνικής γλώσσας σε όλες αυτές τις χώρες. Στην Ιταλία βέβαια νωρίτερα, γιατί εκεί είχαμε η κατάσταση είχε ξεκινήσει ακόμα νωρίτερα. Και αυτή τη στιγμή τα μαθήματα γίνονται εξ αποστάσεως από τους εκπαιδευτικούς μας που είναι εδώ, χρησιμοποιώντας τις πλατφόρμες που υπάρχουν στην Ελλάδα και με υλικό το οποίο έτσι προτείνουν στους μαθητές και στους γονείς τους. Δεν γνωρίζουμε πότε τα σχολεία και εδώ θα ανοίξουν. Βέβαια η κατάσταση, σας λέω ότι χθες να σας πω ότι στην Ολλανδία τα κρούσματα, οι νεκροί ήταν 187 και σήμερα είναι 213. Καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός μέρα με την ημέρα αυξάνει έτσι των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και των θυμάτων. Ναι. Και είμαστε σε μια κατάσταση αναμονής. Βέβαια στην Ολλανδία χθες Σαββατοκυριακό πάρα πολλοί κόσμος, αψηφώντας τις οδηγίες που δίνονται, εκεί δίνονται με ηλεκτρονικά, με φωνητικά μηνύματα που έρχονται, με SMS που έρχονται στα κινητά του κόσμου. Δεν υπάρχει δηλαδή αστυνομία στους δρόμους που καλεί τους πολίτες να συμμορφωθούν. Πάρα πολλοί κόσμος βγήκε χθες το Σαββατοκύριακο, προχθές και χθες, στις παραλίες που υπάρχουν εκεί, στο Σχέιβενινγκ και στο Μπλούμεντάλ. Είναι μεγάλες παραλίες για να πάρουν καθαρό αέρα, αλλά ουσιαστικά αυτό δημιούργησε συνωστισμό έτσι στις μάζες. Πρέπει να σας πω και το εξής, ότι τα 2/3 των κρουσμάτων στην Ολλανδία, ναι, είναι στην περιοχή του Μπράμπαντ. Μπράμπαντ είναι μια περιοχή στα νότια της χώρας, στα σύνορα με το Βέλγιο. Και αυτό διότι εκεί, πριν από μερικές εβδομάδες, είχαν γίνει καρναβαλικές εκδηλώσεις. Είναι κάτι ανάλογο με αυτό που γίνεται σε εμάς εκεί στην Πάτρα. Πάρα πολλοί Ολλανδοί και από τις γύρω χώρες σειραίουν στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή τα 2/3 των νοσούντων στην Ολλανδία να προέρχονται από τη χώρα αυτή. Να πω κάτι σχετικά με τα σούπερ μάρκετ. Στην Ολλανδία δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός όσον αφορά τον αριθμό των ανθρώπων που μπαίνουν μέσα στα σούπερ μάρκετ. Απλά στα ταμεία υπάρχουν οθόνες από plexiglass που προστατεύουν κατά κάποιο τρόπο τους εργαζόμενους. Και υπάρχουν κάποιες λουρίδες αυτοκόλλητες στο πάτωμα που καθορίζουν την απόσταση μεταξύ των πελατών στα 2 μέτρα. Ναι, στο Βέλγιο αντίθετα υπάρχουν ουρές έξω από τα σούπερ μάρκετ ανά 2 ή ανά 1 άτομο που περιμένουν για να μπουν με τη σειρά τους σε σύνολο 50 ατόμων
μέσα στο κάθε σούπερ μάρκετ. Μάλιστα. Υπάρχει κάποιο νεότερο, γιατί διαβάζουμε και βλέπουμε και αρκετούς Έλληνες που θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, κύριε Διαλεκτόπουλε, μετά και τον πανικό, που βλέπουμε ότι υπάρχει μια καλή πορεία, ποτέ δεν ξέρουμε φυσικά, να πούμε ότι υπάρχει και μια καθυστέρηση με τις υπόλοιπες χώρες, ειδικά με την Ιταλία, για την εξάπλωση του κορονοϊού στη χώρα μας. Είναι αρκετοί αυτοί που θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Υπάρχουν συναδέλφοι σας ή γονείς παιδιών ή οικογένειες οι οποίες σκέφτονται να γυρίσουν Ελλάδα? Τι σας μεταφέρουν? Πράγματι να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επίτροπος, η κυρία Ούρσουλα Φαντερ Λάιεν, ανακοίνωσε προχθές ότι καταβάλλονται προσπάθειες για επαναπατρισμό των πολιτών στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τώρα τους Έλληνες που υπάρχουν εδώ, βέβαια έχουν κλείσει τα χερσαία σύνορα του Βελγίου, τα αεροδρόμια υπολειτουργούν. Κάποιοι, έστω και την τελευταία στιγμή, αποφασίσουν να μετακινηθούν με πτήσεις τάρτερς που υπάρχουν προς την Ελλάδα. Αυτό είναι δηλαδή αυτό το τοπίο που επικρατεί αναφορικά με τις μετακινήσεις των πολιτών. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Διαλεκτόπουλε. Μένουμε σε επικοινωνία και για τις επόμενες συνδέσεις, γιατί φυσικά οι εξελίξεις τρέχουν και στην Ευρώπη και φυσικά για τους ομοεθνείς μας, για να μπορέσουμε και εκεί να έχουμε την ενημέρωση, γιατί και εκεί είναι οι Έλληνες, τους σκεφτόμαστε, είμαστε δίπλα τους και φυσικά καταλαβαίνουμε την αγωνία τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα, ευθύς αμέσως, περνάμε σε τηλεφωνική σύνδεση με τον κύριο Απόστολο Βαγενά, τον διευθυντή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κύριε Διευθυντά, καλησπέρα σας. Είναι πολλά τα ερωτήματα μαθητών και γονιών για το τι γίνεται τελικά με τα μαθήματα μέσω της πλατφόρμας. Κάποιοι μαθητές μας πήραν τηλέφωνο στο κανάλι και δήλωσαν ότι προσπαθούσαν να μπουν το Σαββατοκύριακο, δεν μπόρεσαν, τους έχει σταλεί μια πλατφόρμα από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας. Μπορούμε λίγο να ενημερώσουμε γονείς και παιδιά? Ακούστε, κυρία Παπάζουλου. Είμαστε σε μια γνωρί και εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Ναι. Ως εκ τούτου, τα μέτρα έχουν μια γρήγορη, δεν λέω μια γρήγορη προσαρμογή. Χρειάζεται να έχουν μια γρήγορη προσαρμογή. 400.000 εγγραφές έχουν γίνει στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο αυτές τις μέρες. Δηλαδή, γύρω στους 150.000 εκπαιδευτικοί και 250.000 μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, για να μπορούν να παρακολουθούν τα μαθήματα αυτά. Είτε στην σύγχρονη μορφή, είτε στην ασύγχρονη μορφή τηλεκπαίδευση. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο μας δοκιμάζει όλους. Από εκεί και πέρα, κάθε αρχή είναι δύσκολη, αλλά έχουμε συστήσει, το Υπουργείο Παιδείας έχει συστήσει τη δική του ομάδα βοήθειας, στα ελληνικά που τη λέμε Help Desk. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης το ίδιο και φυσικά και εμείς έχουμε τη δική μας ομάδα βοήθειας στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Καβάλας για να βοηθούμε τα σχολεία ούτως ώστε να μπορούν να φτιάχνουν, ειδικά για την τρίτη ηλικίου που υπάρχει και το μεγαλύτερο πρόβλημα, τις εικονικές τάξεις, τις τάξεις που αυτές τις ψηφιακές τάξεις μέσα από τις οποίες θα γίνεται το μάθημα. Όπως αντιλαμβάνεστε, γίνεται μια υπεράνθρωπη προσπάθεια και από τους εκπαιδευτικούς και αυτό γίνεται για το καλό των μαθητών. Αφενός μεν για να μην χάσουν την επαφή τους με το σχολείο, αφετέρου δε για να μπορέσουν και οι μαθητές της τρίτης λυκείου να κρατήσουν μια επαφή, κάποιες ασκήσεις, εν πάση περιπτώσει να έχουν την επαφή τους με τα μαθήματα που θα κληθούν να δώσουν πανελλαδικές εξετάσεις. Και η αλήθεια, τώρα. Ναι, είναι αλήθεια, είναι κύριε Βαγενά, ότι στις επάλξεις καθηγητές, διευθυντές, το δικό σας τμήμα στην Περιφερειακή Ενότητα, στιγμή δεν έχετε φύγει, όλη η γενικότερη εκπαιδευτική κοινότητα και προσπαθείτε με όλες τις δυνάμεις να συντονίσετε την κατάσταση και να βοηθήσετε γονείς και παιδιά. Αυτό το αποδέχονται και το παραδέχονται όλοι. Και έχετε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από πολλές μητέρες, πρέπει να σας πω, που έχουν τηλεφωνήσει και σε εσάς και στη Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας. Ναι, πρέπει να σας πω ότι οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές που είναι αυτή τη στιγμή στα σχολεία αξίζουν
το μεγάλο χειροκρότημα, ας το πούμε, γιατί μάθαμε τώρα τελευταία να χειροκροτούμε πολύ. Υπερβαίνοντας τον εαυτό τους σε πάρα πολλές περιπτώσεις, φροντίζουν και δημιουργούν όλες αυτές τις προϋποθέσεις, ούτως ώστε τα παιδιά μας να έχουν, όπως σας είπα, την επαφή με το σχολείο. Δεν μπορούμε δυστυχώς, για τους λόγους που μας έχει εξηγήσει και η κυβέρνηση και φυσικά ο κύριος Τσόδρας, να βγαίνουν έξω να κάνουν μαθήματα είτε και σε μικρά ακόμα τμήματα. Άρα λοιπόν είναι επιδεδειγμένο να γίνουν αυτές οι ψηφιακές τάξεις, ούτως ώστε τα παιδιά να μπορούν να δέχονται τα μαθησιακά ερεθίσματα από τους εκπαιδευτικούς και να κρατούν, όπως σας είπα, την επαφή τους με το σχολείο. Δεν μπορεί τίποτα να υποκαταστήσει την τάξη και τον δάσκαλο, αλλά γίνονται φιλότιμες προσπάθειες. Όταν δεν μπορεί ο δάσκαλος να κάνει το μάθημα, θα το κάνει ο δάσκαλος πάλι ψηφιακά. Ναι. Και η κυρία Ζαχαράκη, χθες στην ΕΡΤ, στην έκτακτη εκπομπή, να πούμε ότι τόνισε ότι παλεύει και το Υπουργείο με όλες τις δυνάμεις για να διορθωθεί. Έτσι ακριβώς. Ναι. Ναι. Αν πάρετε, όποια ώρα και να πάρετε στο Υπουργείο, όποια ώρα και να πάρετε στο Υπουργείο, να είστε σίγουροι ότι κάποιος θα σας πάρει τηλέφωνο. Υπάρχει ένας εργασιακός οργασμός εκεί που είναι πρωτοφανής. Βέβαια είναι κάτι που είναι λογικό με τις εξαιρετικά ιδιόμορφες συνθήκες που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε σε επικοινωνία για τις εξελίξεις. Υπομονή σε γονείς και μαθητές και όλοι θα δώσετε την μάχη σας σίγουρα για να μην χαθεί η σχολική χρονιά. Αλλά και σίγουρα, άκουσα και από την κυρία Ζαχαράκη, ή μείωση της ύλης για την τρίτη λυκείου ή παράταση της χρονιάς ή θα δοθεί κάποια άλλη λύση. Πάντως οι Πανελλήνες δεν θα χαθούν φέτος, κύριε Βαγενά. Αυτό είναι το μήνυμα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και για να σας πω, τα μέτρα που θα πάρθουν από τα ενδεχόμενα που έβαλε η κυρία Ζαχαράκη, θα σας το πω χαριτολογώντας. Αν με κάνετε μάγκη, θα σας κάνω πλούσια. Γι' αυτό τι σημαίνει, ότι δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθούν οι επόμενες εβδομάδες, πότε θα τελειώσει αυτή η δυσκολία που μας έχει βρει, πόσο μαθήματα θα χαθούν, άλλωστε. Είναι κοινό μυστικό και δεν κομίζω βλάσκα εις Αθήνας. Αν πω ότι την περίοδο αυτή οι μαθητές κρατούσαν τις απουσίες τους για να κάθονται να διαβάζουν. Τώρα λοιπόν θα μπορούν να κάθονται να διαβάζουν στο σπίτι τους με όλη τους την άνεση και επίσης θα μπορούν να έχουν και τις ψηφιακές τάξεις για να κάνουν και μάθημα. Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη, ένα μεγάλο επίτευγμα, το οποίο νομίζω ότι θα βγει σε καλό. Πάντως, σε καμιά περίπτωση, οι πανελλαδικές εξετάσεις δεν θα χαθούν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Διευθυντά, πραγματικά, και σας ευχαριστώ που πάντα βρίσκεστε στο τηλέφωνο για να ενημερώνουμε και όλους τους πολίτες της περιφέρειας, αλλά κυρίως τους μικρούς μαθητές. Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι. Να είστε καλά και δεν θα σχολιάσω αυτό που είπατε στον καλό τηλεφωνητή που πήρε τηλέφωνο σχετικά με το πώς μιλάμε την ελληνική γλώσσα, αλλά εν πάση περιπτώσει οφείλουμε να μιλάμε την ελληνική γλώσσα σωστά. Ναι, και απλά καταλαβαίνετε και τη δικιά μου τη θέση, πιστεύω. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Βαγιανά. Λοιπόν, τώρα, γιατί είναι πάρα πολλά τα θέματα, τι θα κάνουμε, γιατί δεν μου φτάνει καν η ώρα, πρέπει να σας πω. Έφτασα και σε αυτό το σημείο να το πω. Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Μάικ, τι θες να κάνουμε? Ωραία, να κλείσουμε σε 2 λεπτά. Απλά είχαμε και άλλα θέματα τα οποία έχει πάει αρκετά αργά και δεν μπορούμε να τα έχουμε. Σας υπόσχομαι ότι από αύριο θα υπάρξει νέα λίστα, νέα ατζέντα με όλα τα χρήσιμα. Να σας πω τελευταία φορά. 2510, 13500 είναι ο αριθμός που μπορείτε να επικοινωνείτε όσον αφορά το βοήθεια στο σπίτι για να σας βοηθούν και με τρόφιμα, delivery, δηλαδή να σας βοηθούν όλοι οι υπάλληλοι που πραγματικά κάνουν εξαιρετική δουλειά. Είναι πάρα πολύ γλυκές κυρίες, οι οποίες αυτή τη στιγμή δουλεύουν
για να βοηθήσουν όλους εσάς, αλλά και κυρίοι, ταυτοχρόνως 2510. 13.500.000 για όσους χρειάζονται την ψυχολογική υποστήριξη. Να σας πω ότι για τις ερωτήσεις σχετικά με τα άτομα αμαία που έχετε κάνει, που αρκετές μητέρες έχετε παιδάκια και πρέπει δύο να βρίσκονται στο αυτοκίνητο για να μπορέσουν να πάνε το παιδί βόλτα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι μεγάλη διαδικασία και σίγουρα χρειάζεστε και αντρική βοήθεια. Θα επικοινωνήσω εγώ με τον κύριο Κρεμίδα και σίγουρα μέχρι και στον Αλεύη Νιούς και στο Δελτίο Ειδήσεων, ίσως και στη Γιώτα Χατζηθεοδόρου, με συγχωρείτε. Κάνω και αυτά που σκέφτομαι, τα λέω και στον αέρα. Για να μπορέσουμε να έχουμε και αυτή την απάντηση. Τώρα, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ που έγινε σήμερα το πρωί από τους δρόμους της πόλης, γιατί μιλούμε για πάρα πολλούς ελέγχους σε όλη την πόλη σήμερα. Κυρίως συμβουλευτικός ο χαρακτήρας, από αύριο κανονικά τα πρόστιμα, αλλά και ό,τι εξαγγελία υπήρξε από τον κύριο Χαρδαλιά. Πλάνα. Δεν έχουμε το ρεπορτάζ, έχουμε τα πλάνα. Να τα δούμε τα πλάνα, να δουν οι τηλεθεατές μας τι γίνεται από σήμερα το πρωί, τι κατέγραψε η εικόνα του ένα channel. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάικ. Βλέπετε λοιπόν άτομα της Τροχέας και γενικότερα του τμήματος Καβάλας βρίσκονται στις επάλξεις. Δεν έχουν επαφή με εσάς, ενώ από το παράθυρο σας ζητούν την ταυτότητα, αλλά και το χαρτί το οποίο πρέπει να έχουμε μαζί μας. Το δείχνετε. Και κανονικά μετά συνεχίζετε τον δρόμο σας, τη δουλειά σας και όλα τα συναφή. Τώρα, να ξέρετε ότι και στο Facebook του ένα channel και στο ένανews.gr έχουμε εξασφαλίσει και σας έχουμε τα δύο PDF, τα δύο αρχεία αυτά, για να μπορέσετε να τα εκτυπώσετε, γιατί καταλαβαίνουμε ότι σίγουρα έχει πέσει και το σύστημα, γι' αυτό και ζητούν υπομονή από το Υπουργείο γενικότερα και την ειδική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί. Μπορείτε να μπαίνετε και στο Facebook, αλλά και στο ένανews.gr να τα εκτυπώνετε, να τα χρησιμοποιείτε. Δεν ξεχνούμε, όσοι δεν έχετε σχολάσει ακόμη και μας παρακολουθείτε έτσι λίγο και στις δουλειές σας, μέχρι το τέλος πρέπει να έχει δοθεί από τον επιχειρηματία εργοδότη το κατάλληλο χαρτί για τις επόμενες 15 μέρες περίπου, όπου θα δείχνουμε όλοι οι εργαζόμενοι. Για τους δημοσιογράφους ίσως υπάρξει κάποια άλλη πλατφόρμα, θα το δούμε, περιμένουμε τα νεότερα από το Μαξίμου. Και φυσικά κάθε φορά που θέλουμε να βγούμε ή θα έχουμε μαζί μας το κατάλληλο χαρτί με τις 8 βουλίτσες, θα επιλέγουμε τη μία, ή φυσικά θα στέλνουμε το κατάλληλο μήνυμα, το κατάλληλο SMS, που καταλαβαίνετε και για οικολογικούς λόγους όλοι προτρέπουν να κάνουμε αυτό κάθε πρωί, να στέλνουμε δηλαδή, αν είναι ένας από αυτούς τους 8 λόγους, να βρεθούμε. Θέλω να σας ευχηθώ καλό σας απόγευμα, μένουμε σπίτι, δείτε ένα channel, είναι συνεχώς ζωντανό το πρόγραμμά μας και μπορείτε να παρακολουθείτε τα νεότερα, ή το βραδάκι, τις εκπομπές μας, που πλέον δυστυχώς δεν πραγματοποιούνται τα γυρίσματα, αλλά θα παίξουν πολλές επαναλήψεις και θα το ευχαριστηθείτε για τα επεισόδια που έχετε χάσει γενικότερα για εκπομπές. Μένουμε σπίτι, προσέχουμε για τις επόμενες γενιές, αλλά φυσικά και για την γενιά που χρωστούμε πολλά, τη γενιά των παππούδων μας, των γιαγιάδων μας, γιατί πιστέψτε με ότι αυτά έκαναν τις δικές τους θυσίες τότε και πρέπει τώρα εμείς οι νεότεροι να κάνουμε τη δική μας θυσία για τις επόμενες γενιές, αλλά και αυτά που χρωστάμε στις προηγούμενες. Θα κλείσουμε με το βιντεάκι που ξεκινήσαμε σήμερα. Είναι ένα που κυκλοφορεί στο Facebook και το βρήκαμε και το ετοιμάσαμε για να το δείτε, του Τσιόρδα. Μάικ, με αυτό θα κλείσουμε. Θα σας ευχηθώ καλό απόγευμα. Μένουμε σπίτι, θα τα καταφέρουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο Δελτίο Ειδήσεων με τη Γιώτα Χατζηθεοδόρου. Καλό σας απόγευμα. Μου έγραψε κάποιος γνωστός μου πως κάνουμε πολύ φασαρία για λίγους ηλικιωμένους και ανίκανους από τα χρόνια νοσήματα συμπολίτες μας. Η απάντηση είναι πως τιμούμε όλους, σεβόμαστε όλους, προστατεύουμε όλους, αλλά κατεξοχήν αυτούς, πολλοί από τους οποίους είναι μανάδες και πατεράδες μας, είναι γιαγιάδες και παππούδες. Δεν μπορούμε να υπάρχουμε, ούτε να έχουμε ταυτότητα χωρίς αυτούς. Την τελευταία λέξη δεν θα την έχει ο θάνατος. Πρέπει κάθε γλώσσα να μιλεί την καλοσύνη της ημέρας. Ας γίνει αυτός ο αγώνας όλων μας.